Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Λόγω επειδή στη μαύρη την Παρασκευή για μας είναι πάρα πολύ φωτεινή και λευκή. Τέλος στη δουλειά. Χαρούμενη, αισιόδοξη. Δεν μπορεί ποτέ μία Παρασκευή να είναι μαύρη. Εφόσον Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Τα λέει ο Δάκης. Τα υιοθετούμε, τα τραγουδούμε. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στην πέμπτη σεζόν βρισκόμαστε. Και αυτό το καθιερωμένο τραγουδάκι μας συντροφεύει κάθε που σημάνει το τέλος της εβδομάδας, το τέλος του υπερπρωινού ξυπνήματος, διότι ουδέποτε σταματάμε να ξυπνάμε πρωί, να είμαστε στις επάλξεις, θα έλεγα. Εντάξει, θα μου πει κανείς, Μπατμανίδη, άλλαξε κανένα φανελάκι από την πολύ φρουρά. Παρασκευούλα σήμερα και δει ιδιαίτερη αυτή που συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό τα τελευταία χρόνια. Παρασκευούλα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ όταν ο κόσμος κάνει μαζί μου αρχισυνταξία της εκπομπής και δέχομαι μηνύματα. Βάλε εκείνο, βάλε το ένα, βάλε το άλλο. Και πρωί-πρωί είχα το μηνυματάκι από το φίλο μου τον Βαγγέλη. Μου λέει σήμερα μαύρη Παρασκευή. Πρέπει να ξεκινήσεις με ACDC, Back in Black. Επιστρέφουμε στα μαύρα. Φυσικά δεν πρόκειται να τα βάψουμε ουδέποτε. Η Δευτέρα, ναι, μάλιστα να την κατανοήσω και να την καταλάβω. Ξεκάθαρο το ξεκίνημα της εβδομάδας, μαύρο και άραχνο. Και αν έχει χάσει και καμιά ομάδα, άστα να πάνε τα πραγματάκια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Λόγω επειδή στο Λίμπερο 107,4. Δεν ακούτε τον Στέφανο, αλλά θα τον ακούσετε, εδώ θα είναι. Κάνει εκπτώσεις και ο ίδιος. Στην είσοδο του στην εκπομπή θα μπει θεαματικά με ένα τριπλό τόλουμ και θα βρεθεί στα μικρόφωνα της σταθμουδάρα μας. Μαύρη Παρασκευούλα σήμερα, 23 του μηνού, 23 του Νοέμβρη. Και καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ρε Πάπη. Καλώς την Κατερίνα. Τι γίνεται, Πάπη μου, καλημέρα. Καλά είμαστε, εσύ? Δεν σε ακούω καλά, τι έπαθες? Γιατί να πάθω κάτι, Παρασκευή είναι σήμερα. Τριαθές. Όχι, μια χαρά είμαι, δεν με ακούς καλά, τι Τριαθές, έχω? Τριαθές, ακούω με συνάχη. Α, μάλιστα, με μπερδεύεις με τον Στέφανο μάλλον. Όχι, δεν σε μπερδεύω, εσένα με. Μα ο Στέφανος έχει συνάχη, εγώ είμαι μια χαρά, στεντόριος. Θες να σου πιάσω ένα μη ματζόρε? Να ακούσεις, ας πούμε, τη φωνή μου. Είναι καταπληκτική. Καλή φωνή. Καλά, έδειξα δυνατότητες. Είπαμε, εγώ έδωσα εντολή να σε βρούνε. Εντολή. Πάγει εντολή. Σε ποιον έχεις δώσει εντολή? Σε βρούνε και ερχόμαι τα λέμε. Τα είπα αυτά, δεν ξαναλέμε. Να μην τα όχι να τα λέμε, να τα ακούει. Θα τα πούμε καιρό αυτά. Περίμενε, δεν τελείωσε η καριέρα σου. Δεν τελείωσε η καριέρα μου, μάλιστα. Και θέλω κάτι να πω. Να πεις κάτι. Τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές, να ευχηθούμε σε όσους είναι άρρωστοι να περάσουν και θα περάσουν στα νοσοκομεία τις γιορτές. Ναι, κάτσε βρε, ακόμα δεν έχουν έρθει. Από τώρα που το ξέρεις που θα περάσει. Να μην περάσει κανείς στα νοσοκομεία τις γιορτές. Πολλοί θεωρούσαν και όλα τα σπίτια τους μέχρι. Ναι, αμέσως στα νοσοκομεία τις γιορτές. Ένας μήνας έμεινε για να πάτε στο νοσοκομείο. Μάλιστα, ναι. Μπορεί να πάρει κουράγιο. Ναι. Δύσκολο στο νοσοκομείο και τους είπαν ότι δεν θα κάνετε, ας πούμε, γιορτή σπίτι. Ναι, κάτσε βρε να έρθει, μπορεί να γίνουν καλά οι άνθρωποι αμέσως. Μην το κάνεις. Όχι, υπάρχουν πολλοί χρόνια προβλήματα και ψυχολογικά και διάφορα. Μάλιστα, αλλά ναι. Κάθονται μήνες στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο. Να, για τους, ναι, εντάξει, αυτοί πάντα. Και θέλω να πω ότι ναι. Κάποτε η καλύτερη είναι που ήταν το καλοκαίρι. Μάλιστα. Τώρα νιώθω καλύτερα το χειμώνα. Καλή... Δεν ξέρω το λόγο. Δεν έχω ψάξει τόσο βαθιά. Να το ψάξουμε βαθιά, Κατερίνα μου, γιατί το χειμώνα νιώθεις καλύτερα. Ίσως έτσι είναι που είναι ζεστά σου. Είναι ότι. Η ζεστούλα, Hot cocoa. Που είναι το όζον επικίνδυνο. Το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ζεστό. Δεν αντέχω. Το καλοκαίρι. Κάποτε ένιωσα καλά το καλοκαίρι. Είχε δροσιά, φορούσε ωραία ρούχα, τα βέλη ζεσθενόμασταν. Τώρα ό,τι να βάλουμε. Θέλουμε να ζήσουμε, να ακούνε. Μαζί σου με το όζον. Είναι το καλύτερα. Το όζον δεν έδινε και το χιόνι. Ναι. Το χιόνι τώρα που έρχεται. Οι κάτω έχουν την Αράχοβα, εμείς έχουμε εδώ πέρα τα Γιάννη, τα ζαγοροχώρια. Ποια τι λες που έχουμε τα ζαγοροχώρια? Περνάς καλά, πες τα. Όλα είναι εδώ. Όλα δικά μας. Ποια Αράχοβα βρε τώρα βρε.
Μη με συγχύζει πρωί πρωί και ανοίξω το στόμα μου. Έχω δει. Τι έχει δει. Σιγά την Αράχοβα. Ναι, καλά. Εδώ έχουμε Καϊμάκ Τσαλάν, έχουμε Φαλακρό, έχουμε Βόρα. Έχουμε Σέλι, έχουμε 3-5 πηγάδια. Και τι δεν όσοι έχουμε. Όσοι δεν μπορούν να πάνε ταξίδι τα Χριστούγεννα στο εξωτερικό, ναι, ας προτιμήσουν και την Ελλαδίτσα το χειμώνα, ναι, γιατί η Ελλαδίτσα έχει καλούς χειμερινούς προορισμούς. Βεβαίως και έχει καλούς χειμερινούς κολυβητές, θα έλεγα εγώ. Ναι. Και δεν ξοδεύεις και πολλά. Τι να ξοδέψεις, τζάμπα είναι τώρα όλα, βρε. Τζάμπα είναι, μια χαρά φτηνά, έχουν πέσει όλα. Η Ελλαδίτσα μας, έχει πάρα πολύ ωραίους χειμερινούς προορισμούς. Το Καϊμάκ Τσαλάν, το Μπάνσκο, δεν είναι ένας πολύ ωραίος χειμερινός ελλαδικός προορισμός. Δεν το ξέρω αυτό. Α, δεν το ξέρεις, τον Μπάνσκο. Α, να το μάθεις. Θα ρώτα τη ΔΑΠ. Το Πόζαρ, βέβαια. Τόσο ωραία, τι όμορφια στήρια. Πιο καλοκαίρι, βρε παιδί μου. Να σε καλά. Καλοκαίρι ξέσκησε για την Ελλάδα, φέτε, Πάβη. Ξέσκησε, πρωταθλητέ. Πρωταθλητέ, ναι. Εμείς, τις επάλξεις. Έτσι, δυνατά, Κατερίνα μου, μάχημη να είσαι. Φιλιά, τσάω, έτσι μας το ξεκίνησε. Τι μπήκε κι άλλο ACDC. Εντάξει, φτάνει με τους ACDC, τους ακούσαμε μία, βάλαμε το τραγουδάκι. Δεν είναι και από τις πολύ αγαπημένες μου επιλογές γενικότερα. Τολμώ να το πω, εδώ και να βιώσω την μήνυ των χιλιάδων οπανδών του εν Ελλάδη. Αλλά εντάξει, είναι από αυτές τις πρωινές αποκαλύψεις. Τι να κάνουμε. Μεταξύ κατεργαρίων, ούτως ή άλλως, μοναχοί μας είμαστε εδώ στα Ριτζιανά. Μοναχό σου χόρευε. Και όσο θέλει, σπίδα δεν λέει η Παριμίουλα. 2-31-0-2-87-3-8 από νωρί. Ένα καταιγιστικό σου τηλεφώνημα τη Κατερίνα μα που τα έδεσε τα πράγματα απολύτω στην βάση του. Αυτή είναι, τίποτα άλλο. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Καλημέρα. Καλώ τον. Μετά την και την Καρμπή, ναι, με τον ήλιο που έχει γίνει επικίνδυνο, έρχεται και το κοινωνικό μήνυμα τη Κατερίνα για το όζον. Το όζον δεν απειλεί. Τι νομίζει, Τρύπες, γιατί τρυπάς. Σε ζηλεύω, δηλαδή, αν μια γυναίκα θέλει να σε τρύψει, ναι, σε βγάζει κρυωμένο. Ναι. Σε ζηλεύω, ρε. Λες, πού να πάει το μυαλό μου, και αθώο παιδί εγώ. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, επειδή θα πάρει μετά αυτός που ήταν να τραγουδήσει το Σαββατοκύριακο. Ναι. Επειδή θα έχει την Κυριακή πολύ αστρόμαυρη σφαλιάρα. Πρώτη φορά στην ιστορία των ραδιοφωνικών χρονικών πήρε κάποιος να πει, πήρα να πω για τον επόμενο. Και όχι για το προηγούμενο. Λοιπόν, επειδή θα έρχει πολύ ασπρόμαυρη σφαλιάρα. Όπα. Εννοείται μεταφορικά, ρε φίλε. Ναι. Παίζει με όφη και με πάω. Α, έτσι το λες, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ποτέ. Που έχουμε στείλει κοινωνικό μήνυμα. Καταδικάζουμε τη βία. Από έτσι, και αν προέρχεται. Έτσι, σωστά. Ναι. Ραδιοφώνη, λοιπόν. πώς λεκτικές. Όπως έχει πει ο μεγάλος Τρέγιας που είχε πει κάποτε σε μια εκπομπή του στο ράδιο, το λεκτικές μάπες. Λοιπόν. Μυθική ατάκα, ναι. Να τα προσπεράσω όλα αυτά, φίλε, και να πω λίγο για την περίπτωση της καθαρίστριας, ναι, που έχει ξεφύγει το πράγμα. Βεβαίως. Δηλαδή με τις δικαστικές αποφάσεις. Δεν υπάρχει ούτε περί κοινού δικαίου αίσθημα, τίποτα. Τίποτα, ναι, εννοείται αυτό. Ναι, ξεφτυλίστηκε, δηλαδή κυκλοφορεί η Σάρα, η Μάρα και ό,τι έχει καταστρέψει αυτόν τον τόπο έξω. Μα είπα, και μια γυναίκα, ναι, που είχε βγάλει την 5η δημοτικού και όχι την 6η, κατέστρεψε αυτή τη χώρα. Ναι. Μα όσα περισσότερα. Μα ούτως, 10 χρόνια. Ναι. 10 χρόνια. Φυλακή. Όχι αναστολή. Φυλακή. Όχι αναστολή. Οδηγήθηκε. Να τα ακούει ο κόσμος. Γιατί δεν τα ξέρει. Δεν παίζεται. Δεν τα ξέρει, δεν αλλά παίζεται. Ναι. Εννοείται. Είναι απίστευτο αυτό, Μπάμπη. Μα το έχουμε ξαναπεί ότι η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή. Η δικαιοσύνη είναι ταξική. Έχει να κάνει με το αν είσαι φτωχός, μπαίνεις μέσα στα μπουντρούμια. Αν έχεις χρήματα ή κάποια καταγωγή και αλφα τάξη, μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερος. Ή όσα περισσότερα κλέψεις, καταχραστείς ή όσο μεγαλύτερο το εύρος της απάτης που θα πραγματοποιήσεις, τόσο καλύτερα τα πράγματα. Είσαι έξω. Και δεν, ναι, και δεν μπορώ να περιμένω ούτε χάρες ούτε τίποτα. Ναι. Δηλαδή ούτε μία μέρα δηλαδή σε αυτή τη γυναίκα πλέον. Ναι. Ούτε μία μέρα. Και δεν είναι, ναι, ναι, και δυστυχώς δεν είναι και η μόνη περίπτωση. Είναι απλά αυτή που μάθαμε πιο έντονα. Υπάρχουν και πολλοί άλλες μεγάλες αδικίες που έχουν πραγματοποιηθεί από. Και δεν το θέτω επειδή είχε κιόλας, ήταν και ιδιάζουσα περίπτωση, δηλαδή μια γυναίκα με 3 παιδιά και με ένα σύζυγο με αναπηρία, ναι, βρέθηκε σε αυτή τη θέση και έκανε αντί για 5η-6η δημοτικού. Ως πήγε μέσα ως πλαστογράφος, ότι πλαστογράφησε, ξέρω εγώ, πίνακα, ναι, του Νταβίντσι, ας πούμε, ή πλαστογράφησε κρατικά μυστικά, ξέρω εγώ κάτι. Και δεν καθαρίζονταν καλά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, αν θέλεις να την τιμωρήσεις, απλά
Απέλυσε την. Ναι, ναι, τελείωσε. Υπάρχουν περιπτώσεις άλλων πλαστογράφων σε θέσεις σε κέρδους του δημοσίου που συνέχισαν να λαμβάνουν μισθούς. Δεν τους επέστρεψε. Διευθυντές. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, γενικοί γραμματείς, ιστορίες. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, τους οποίους ουδέποτε ζητήθηκαν καν οι μισθοί που λάμβαναν και τα μπόνους. Και δεν απομακρύνθηκαν καν από τις θέσεις τους. Μεταφέρθηκαν κάπου αλλού. Συγγνώμη για τη σοβαρότητα του θέματος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καλά και για να κλείσω τη γραμμή. Κύριε Μπάμπη, περιμένω να μάθω τι έχει γίνει στο Πετρίτσι. Στο Πετρίτσι. Στο Πετρίτσι σήμερα, ναι. Στο Πετρίτσι. Βεβαίως, είναι η τρίτη μέρα του επεισοδίου. Φυσικά και θα το έχουμε αυτό. Να είσαι καλά. Τα λέμε, Μπάμπη. Τσάου, τσάου, τσάου. Βεβαίως, κύριε Σκηνή, να μην ξεχνάμε ότι είναι η τρίτη μέρα του επεισοδίου. Στρατιωτικές ιστορίες, πώς είναι οι οικογενειακές, με τον φίλο μας τον Χαραλάμπη από το Αράου. Πεμπτούλα, μαύρη Πεμπτούλα, 23 μηνού. Οσίου Αμφιλοχίου είναι σήμερα, επισκόπου Εικονίου, Οσίου Ελένου, επισκόπου Τορσού. Ταρσού. Εορτάζουν ο Αμφιλόχιος ή Αμφιλοχία, ο Έλενος. Το αρσενικό του Ελένη είναι δηλαδή αυτό. Είναι ο Όσιος Έλενος. Τι μαθαίνει κανείς. Και ο Λένος. Λένος υπάρχει, το ξέρουμε. Βγαίνει από εκεί. Όλος Ανατολής 7 και 14, στα Δύσης 5 και 5, Σελήνη 15 ημερώνε. Μαύρη Παρασκευούλα και άραχνη όξη σε καμία των περιπτώσεων. Και τι είναι η Black Friday βέβαια, γιατί τα ακούμε, τα ακούμε, τα ακούμε, είναι ένα ξενό αφερτό. Αυτά τώρα εδώ δεν έχει τέτοια. Δεν θέλει να λιώσει τον πολιτισμό μας η Black Friday, μάλλον όχι. Το προέρχεται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το είχαμε πει και χθες, ακολουθεί πάντα το Thanksgiving. Πρέπει να καθιερωθεί και το Thanksgiving, την ημέρα των ευχαριστειών, μπας και έχουμε καμιά επιπλέον αργία. Η αργία είναι Πέμπτη πάντα πέφτει στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Thanksgiving, και η μέρα που ακολουθεί είναι η Μαύρη Παρασκευή, Black Friday. Στην οποία γίνονται συγκλονιστικές προσφορές, κυρίως σε ηλεκτρικά. Ήδη εδώ βέβαια έχουμε αντιστρέψει την κατάσταση στη χώρα μας. Βλέπεις Black Friday μέχρι και σε γυράδικα. Είδα ανάρτηση στην οποία έδινε μείον 10% σε όλα τα προϊόντα. Black Friday κανονικότατα. Οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, έκανα μία βόλτα στο κέντρο της πόλης και ετοιμαζόταν όλοι οι καταστηματάρχε με προσφορές και διάφορες άλλες έτσι επισημάνσεις για να κινητοποιήσουν το κοινό. Δεν είναι κακό υπό μία έννοια όσον αφορά την τόνωση της αγοράς, οποιαδήποτε κίνηση που μπορεί να σπρώξει τον κόσμο. Βέβαια, ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις ο κόσμος να πηγαίνει στα μεγάλα πολυκαταστήματα και πολυεθνικές και από εκεί να προσπαθήσει να επωφεληθεί των προσφορών, διότι στις Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω περισσότερο είχαμε να κάνουμε στον τομέα των ηλεκτρικών ειδών. Σε 870 είδη, λέει, μάλιστα απαγορεύεται ένα κατάστημα να έχει παραπάνω από το 50% των διαθέσιμων προϊόντων τους σε προσφορές. Γενικότερα και έχουμε δει πολλά πράγματα. Καταστηματικά, αυτό γίνεται και σε εκπτώσεις. Καταστηματικά να ανεβάζουν τις τιμές και να τις κατεβάζουν την ημέρα των εκπτώσεων ή την ημέρα των προσφορών τους, ώστε να φανεί μια όποια διαφορά. Αν γίνει μια σύγκριση με το παρελθόν, μπορεί να αντιληφθεί κανείς. Οπότε μην έτσι στα τυφλά. Δεν είναι τυφλή Παρασκευή, είναι Μαύρη Παρασκευή. Ότι δούμε σε υποτιθέμενη προσφορά, αμέσως να το αρπάξουμε και να το τσεπώσουμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία και σε άλλες προηγμένες χώρες του δυτικού καπιταλιστικού κόσμου, συνηθίζεται να πέφτει και να πατροπαράδοτο ξύλο. Εδώ στη χώρα μας δεν το έχουμε τιμήσει αυτά τα τελευταία χρόνια τα οποία γιορτάζουμε την Black Friday. Ελπίζουμε κάποτε να έρθουν και αυτά τα εθήματα και σε εμάς, για να έχουμε και να ψιλοασχολούμαστε κιόλας, για να κάνουμε και τις εκπομπούλες μας και αυτά. Ο όρος, λέει, Black Friday χρησιμοποιήθηκε την δεκαετία του 60 από αστυνομικούς στην Φιλαδέλφια, που είναι εδώ, στην Αττική τη Φιλαδέλφια, δίπλα στην Αγία Σοφιά. Μήπως για να κάνει τίποτα μεταγραφές εκεί και δεν τους έπαιρνε. Οι οποίοι παραπονούνταν για την συμφόρηση των δρόμων τόσο από αυτοκινητιστές όσο και από πεζούς. Κατά το 19ο αιώνα ο όρος χρησιμοποιήθηκε για ένα μεγάλο οικονομικό κράχο που το 1869 επενδυτές της Νέας Υόρκης έχασαν τεράστια χρηματικά ποσά στο χρηματιστήριο. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, ωστόσο, οι Ηλιανοπολιτές έδωσαν στον όρο ένα θετικό χαρακτήρα, και εκτότε η Black Friday σηματοδότησε την Παρασκευή μετά την ημέρα των ευχαριστήρων, μια ημέρα που τα καταστήματα της Αμερικής περιμένουν όλο το χρόνο, διότι πετυχαίνουν μεγάλα κέρδη παρόλο τις πολύ χαμηλές τιμές. Και ρωτούμε, αφού αυτή την ημέρα πετυχαίνεις τόσο μεγάλα κέρδη, γιατί δεν διατηρείς τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα?
για να διατηρήσεις και τα κέρδη σου, δεν είναι απολύτως λογικό. Ούτε καν πρώτο μάθημα πολιτικής οικονομίας, θα έλεγα. Έτσι τώρα, εδώ ο αφελέστατος, οι οικονομολόγοι του καναπέ, οι οποίοι είμαστε, κάνω αυτήν την τέλος πάντων. Γιατί πω αυτή τη μικρή μου απορία, ίσως κάποιος καταστηματάρχης, οικονομολόγος, υπουργός, δεν ξέρω και εγώ τι, να μας βοηθούσε. Τα καταστήματα ανοίγουν εδώ στις 10 η ώρα ανοίγει, αλλά νομίζω ίσως τα πολυκαταστήματα λίγο έτσι πιο... Οι αλυσίδες που πάντα έχουν την ευχέρεια και την ευελιξία να το πράττουνε, θα ανοίξουν από τις 8 το πρωί. Θα θέλαμε να μας ενημερώσει και ο κόσμος πώς είναι τα πράγματα εκεί λίγο αργότερα σε γνωστά μέρη. Πέρυσι θυμάμαι ότι είχαμε live ανταποκρίσεις, ότι περιμέναμε, είχε γίνει γενικότερα ένα κουσκούς και ένα σουσού από τα κανάλια και ουδέποτε συνέβη το παραμικρό. Μια ψευτοουρά σε ένα γνωστό πολυκατάστημα εδώ του κέντρου, ίσα ίσα για να έρθουν οι τηλεοράσεις να πάρουν μερικά πλάνα, και έκτοτε τα πάντα κινήθηκαν στα πλαίσια της ομαλότητας, διότι Black Friday ούτως ή άλλως είναι ολόκληρη εβδομάδα. Εβδομάδα προσφορών, καλύτερα πέστε το. Παρασκευούλα όμως είναι, πάνω απ' όλα 23 του μηνού, και το τι συνέβησαν σήμερα, τι κοσμοϊστορικά γεγονότα αξίζει να μνημονεύσουμε. Είναι Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας σήμερης. Αφορά την παραβίαση του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση και σε πολλές περιπτώσεις στην ατιμωριστία των δραστών. Όπως καθαρίστρια, η οποία τιμωρήθηκε, όπως μας επισήμανε και ο φίλος μας, πέραν του δέοντος, 10 χρόνια φυλάκιση, όχι 10 χρόνια ποινή με αναστολή και 10 χρόνια φυλάκιση. Η γυναίκα οδηγήθηκε κανονικά στις φυλακές αυτή τη στιγμή, μία από τις μεγαλύτερες, αδικίες που έχουμε δει να συμβαίνουν στο δικαστικό χώρο. Και λάβανε προβόλη, γιατί πόσα πράγματα. Και επαναλαμβάνω ότι η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή. Η δικαιοσύνη πηγαίνει μόνο με τους δυνατούς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είτε έχεις δικηγόρο, είτε δεν έχεις. Τι συνέβη σαν σήμερα, τι κοσμοϊστορικό γεγονότα αξίζει να μνημονεύσουμε. Το 1988 ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και της Τραπέζης Κρήτης, Γιώργος Κωστοστάς, όπως το είπα, Κωστοστάς, συλλαμβάνεται από το FBI στις Ηνωμένες Πολιτείες για χρέη προς το Αμερικάνικο Δημόσιο. Και εκεί ανοίγει ο ασκός, ή όπως αρέσκονται πάρα πολύ έτσι στα αθλητικά ραδιόφωνα να λένε, η ασκή του αιώλου. Ή τι σημαίνει ότι αν δεν υπήρχε Αμερικάνικη παρέμβαση, ουδέποτε θα, θα συνέβαινε το ό,τι συνέβη. Παράλληλα κάτι τέτοιο δεν βλέπουμε, πως ξαναγυρνάει η ιστορία μετά από 20 χρόνια χωρίς να είναι αντίστοιχες υποθέσεις, αλλά πάλι με έξωθεν παρέμβαση σε ένα άλλο σκάνδαλο που εξελίσσεται και διαμορφώνεται σταδιακά στη χώρα μας, της Νοβάρτης, αν δεν κάνω λάθος. Και εκεί πάλι από τις έξωθεν καλές μαρτυρίες. Σε τι λέγεται το κουβάρι, να πω και μια άλλη έτσι κλεισέ έκφραση. Το 1964, σαν σήμερα στις 23 του μήνου, ο Αμερικάνος καρδιοχειρουργός Michael D. Bakey πραγματοποιεί την πρώτη παράκαμψη στεφανίας αρτηρίας, το λεγόμενο bypass. Λεωφόρος bypass, γνωστή που υπάρχει εκεί στον Εύωσμο επίσης. Έχει λάβει το όνομα από το επίτευγμα αυτό του Αμερικάνου καρδιοχειρούργου. Σαν σήμερα το 1996, κάτι άγνωστο και για εμέ, μια τραγωδία αεροπορική στη χώρα μας, συντρίβεται λέει κοντά στην Κοζάνη το αεροπλάνο Y11 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 50 επιβαίνοντες. Δεν τη γνώριζα, να σας πω την αλήθεια, το 1986. Και επίσης σαν σήμερα το 1989, απόρρια του σκανδάλου Κοσκοτά και των όσων διαμορφωθήκαν, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Συνασπισμό σχηματίζουν την περιβόητη οικουμενική κυβέρνηση υπό τον ξενοφόντα ζολότα εκείνης της εποχής. Είσαι μωρό μου, για μια συνεργασία τραγουδηθήκαν αυτά από την Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανη. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλώς το να. Μόνος σου σήμερα. Όχι, θα έρθει ως τη φίλος σου ο Στέφανος. Συνήθως παίρνεις και λες καλημέρα Στέφανε. Σήμερα στο χάλασα. Αυτό λέω, γιατί το ακούω. Μπες μέσα, μπες μέσα. Έχουμε ιστορία, μπες. Να, με το που είπες, με το που είπες που είναι ο Στέφανος, εδώ είναι. Μπες μέσα κατευθείαν. Ούτε καλημέρες, πάρε ακουστικά, ούτε καφέ, πάρε ακουστικά. Να το, στον ακούς, πες μια καλημέρα. Ποιον έχω, Αράου έχω. Καλημέρα Στέφανε. Ναι, πού είσαι. Μετά θα τα αλλάξω. Να, εδώ είμαστε. Να το. Δεν μου λες, Μπάμπη, ο προηγούμενος που βγήκε. Ναι. Εχθές είπε, γνωρίζει την υπόθεση, μήπως μας ξέρει.
υπηρεσία του σιδηρόκαστρου. Όχι, δεν είπε. Τι γνωρίζει την υπόθεση, τη δική σου. Ναι. Όχι, δεν είπε. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Έτσι είπε. Α, δεν θυμάμαι. Είπε, περίμενε, θέλει να μάθει τη συνέχεια. Ναι, θέλει να μάθει τη συνέχεια, αυτό αγωνία. Συνέχεια. Ναι. Βαρύ ακούω σήμερα. Μετά τον Αραβώνα με το χάλασε. Ναι. Μετά με τον Αραβώνα. Όχι, τι του χάλασε, καλά είμαι. Ναι, ναι. Σε περιμένει τόσο κόσμο και σήμερα μου βγήκε ντίβα. Δεν λέω, πρέπει να σε τσιγκλάμε. Αμπά, δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω. Άντε, πού είναι. Αυτά έχουν γίνει, αυτά είναι αλήθειες. Εγώ δεν είμαι. Όχι. Φωτιάδης. Α, μάλιστα. Οχ, άρχισα με καινούργια κόντρα. Άρχισε, ναι, ναι, ναι. Οχ, ναι. Όταν μιλάω, μιλάω. Δεν, ξεκάθαρα αυτά. Ξεκάθαρα. Δεν κάνω πίσω εγώ. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Πήγα στην έδρα μου. Το 562. Αυτό θέλαμε, έτσι τώρα ξεκινάμε. Παρουσιάστηκα εκεί πέρα στο Πετρίτσι γιατί ήταν ένας αντιπλουχαγός, έφτιανε χρέη λουχαγού. Μάλιστα. Λέει, ποιος είσαι εσύ, είμαι ο Τάδης, λέει. Καλά ρε, λέει, τα χαρτιά σου έχει ένα μήνα πριν θα το περάσει, λέει, πού είσαι. Ναι. Λέω, πήγα λίγο στο σπίτι. Από πού είσαι, λέω, από τις δρόγκες του. Ναι. Τι λίγο ρε, έχεις 1,5 μήνα να παρουσιαστείς, λέει. Πού είσαι, λέω, ναι, ακριβώς είναι ένα μήνα, λέω, και 12 μέρες, λέω. Ναι. Και μετά με λέει, ξέρεις ότι έκανες τέτοιο, λέει, παράβαση, λέει, και τα με αρχίνεις εκεί πέρα, όχι, λέω, την πάτησαν πάλι. Πάλι για φυλακή θα λέει αυτός. Λοιπόν, και τώρα... Θα σε στείλω, λέει, στον τέταρτο λόγο πάνω, στο Μπέλης, ακριβώς στην κορφή πάνω. Όχι, oh, στον Μπέλης πήγα, δύσκολα είναι εκεί πέρα. Πέρασα. Λέω, πολύ ψηλά του, λέω, και Λουχαγή, λέω, δεν είναι πολύ ψηλά, λέω, εκεί πέρα, λέω, λίγο παρακάτω δεν γίνεται. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Που λέει και η τραγουδίστρια. Είναι για να αρβουνιαστώ κιόλας, λέω, το 65 γίνεται αυτή η δουλειά. Του καλοκαίρι. Λοιπόν... Ρε, αυτά δεν περάνε στο στρατό, λέει. Εντάξει, λέω. Για αραβώνες. Τον είπα την αλήθεια. Λέω, εγώ σου λέω την αλήθεια. Εγώ πήγα. Αυτό γι' αυτό. Σαν καλό παιδί με φαίνεσαι, αλλά λέει, τι να κάνω. Μη στέλνει μετά στον πρώτο λόγο. Στον πρώτο φυλάκιο εκεί πέρα. Για να... Τότε περνούσαν οι πολίτες. Τότε. Επάνω στα τέτοια δούλευαν στα χωράφια. Τα κατσίκια που είχαν πάνω εκεί στο βουνό. Περνούσα με άδεια πρέπει να έχουν. Τα κατσίκια. Γιατί... ναι, κατσίκια εκεί, κουπάδια είχαν πάνω, για. Τα κατσίκια τι άδεια αυτή, θέλανε. Ο κόσμος να περνάει πάνω, ρε, για να πάει να δουλέψει. Δεν κατάλαβες. Τα κατσίκια, τα κατσίκια τα είχαν πάνω στο βουνό. Ωραία. Ο ναι. Κόσμος που περνούσε να πάει στα καπνά, στα χωράφια από εκεί. Τέλος πάνω. Τέλος πάντων, ναι. Είμαστε ακόμα στην πρώτη μέρα της, των 60 ημερών. Ναι, ναι, πολύ ψηλά για καπνάρε, μπάμπη, εκεί πάνω. Τόσο ψηλά για καπνάρε, φίλε. Ναι. Όχι, μετά μέσα στον πρώτο λόγο. Αχα. Κάτω στο στριμώνα εκεί πέρα. Στους πόσους μήνες είμαστε. Θητείας. Είχα τότε 1,5 χρόνο είχα. Ωραία. Α, φτάσαμε στο τέλος κιόλας δηλαδή. 1,5 χρόνο, έχει ακόμα άλλο τόσο. Τι τέλος δε μετά να... Τα. Εγώ τρελάθηκε. Έκανα άλλο ένα χρόνο έκανα. Α, εντάξει, πάμε στο μισά δηλαδή. Ωραία. Τρία. Ακούμε, κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Τρία Πάσχα και δύο Χριστούγεννα και ένα. Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ναι. Με έβαλε εκεί πέρα αρχιφύλακα που λέει. Ήμασταν 12 άτομα. Ναι. Εμείς καλοκαίρι μπήκαμε και εκεί μέσα στο στριμώνα. Για να πιάσουμε γουλιανούς μέσα και δεξιά. Ένα γουλιανό ή ένα κυπρίνο. Όχι, τα άλλα τα λένε αλλιώς. Ναι. Ναι. Το ωραίο τι είναι, έρχεται ένας ο διοικητής, έρχεται που λες, του στόπ κατηβασμένο, εμείς μέσα στο στριμώνα με τα βρακιά μέσα κάτω εκεί πέρα. Ναι. Είχαν πιάσει κάνα 2-3 κομμάτια, 2 κιλά, 1,5 κιλό, ωραία. Κάτι μικρά πιάσει. Παρατήσαμε τη θητεία, τώρα πάμε στα κρυβάδια. Ναι, ωραία, ναι. Αυτά έχουν γίνει. Κάποιος αφισβήτης, αυτά είναι γραμμένα στα βιβλία της ιστορίας.
στι μεγάλε μάχε. Μιλτιάδη, Γρυβάδη, Ναπολέον και Μπάμπη από το Αράου. Πέρα με το, ναι. Το, με το τζιπ ήρθε ο οδηγό του κορνάρι και πέρα διοικητή. Ναι. Έξω. Πού είστε, λέει, δεν ξέρετε. Και έχει εκεί πέρα, απαγορεύεται στο Στριμώνα, απαγορεύεται να πούμε μέσα. Γιατί ξέρω ότι η διάλογη είχαμε και χαρτί εκεί πέρα. Τι χαρτί? Μια τέτοια. Στον τοίχο κολλημένο απαγορεύεται να μπαίνουμε στο Στριμώνα. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Δεφορμέ είσαι σήμερα. Δεφορμέ είσαι. Τίποτα, πιάσαμε. Ναι, πιάσα. Τα ψάρια λέει. Τι ψάρια, πιάσαμε κανένα δύο τέτοια λέω. Μας τα πήρε και τα ψάρια που λες. Ναι. Πάνε τα ψάρια. Μας κουπανάγει από 10 μέρες εκεί πέρα. Εμένα 10 μέρες, τους άλλους από 5. Λοιπόν. Αυτά ήταν η ζωή. Ένα μήνα από εκεί πέρα. Μπράβο. Ναι. Και ψάρεψες και τσίπουρε και διοικητής και 10 μέρες έριξε. Στο μισό χρόνο. Τι έγινε στο Πετρίτσι, κυρίες και κύριοι. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Από Δευτέρα στην πρώτη άδεια θα πας. Δευτέρα το... Η υπόλοιπη συνέχεια την Δευτέρα. Άκου τώρα. Άκου τώρα. Περίμενε να αναλαβαίνω συσιτιάρχης στο λόγο. Συσιτιάρχης στο λόγο. Πάμε τώρα. Συσιτιάρχης. Ναι, τα ακούσαμε. Πήγαμε στα ψώνια, δείξω ότι. Ναι. Εκεί πέρα τώρα τους γινόταν τις τρέλες πέντε λόγια, τους κατέβαζα εγώ. Ναι. Στους ρόγκαστο εκεί πέρα, τα μανάβη και τα νοπά πράγματα πέρανε. Κρέας, νοπό, κουτόπουλα. Ας μιλήσουμε τώρα για το κάθε είδος ξεχωριστά. Για το αγκουράκι. Τον μπρόκολο. Από ποιο πάγκο το παίρνατε? Είχε μπρόκολο. Δεν βλέπετε. Τι λες? Τη Δευτέρα τα υπόλοιπα είπαμε. Θα σταματήσω τότε, άμα δεν θέλετε ακούτε. Πώς δεν θέλουμε, αλλά σήμερα δεν μας είπες καμία πολεμική ιστορία. Είμαστε με την αγωνία εκεί με τον Αραβώνα, τι έγινε και αυτά. Και εσύ μας λες για τα γρυβάδια. Αραβώνα μετά αραβωνιάστηκα, ρε. Μετά αυτά θέλουμε να μάθουμε. Το καλοκαίρι. Ναι. Αραβωνιάστηκαμε, λέει ο πιθερός μου, θα την πάρω, λέει, γιατί δούλευε στην Ελβετία η γυναίκα. Ναι. Τα 16 της πήγε στην Ελβετία. Με τα γραφή αεροδρομίου. Ναι. Ναι, εγώ είχα πάει στην Ολλανδία. Ναι. Και όπως τα είχα πάει εγώ και μετά έφυγε αυτή. Αχα. Και τέλος πάντων, λέω δεάτη, άμα την αρβουγιαστώ, δεάτη πάρεις, λέω. Όλε, δεν γίνεται. Δεάτη πάρεις, λέω. Και έτσι έμεινε που λες η κυρία Μαρίκα. Μα αυτά θέλουμε. Μετά, πρέπει να βάλεις και λίγο σασπένς, έτσι. Το 65 απολύθηκα, ναι. Το 65 αρβουγιάστηκα, το 66 απολύθηκα το καλοκαίρι. Και παντρεύτηκαν, ξαναήρθαν πάλι. Παντρεύτηκατε. Και λες, καλά να ήμουν στο στρατό καλύτερα. 2,5 χρόνια. Μάλιστα. Χαραλάμπη μου, πρέπει να κάνουμε διαλυματάκι. Πήγε 6 και 33. Ακούω. Και τα άκου τώρα. Και ναι. Το 68. Ναι. Τέλη του 68. Για το 69. Μας έκανε πρόσκληση και πήγαμε Ελβετία. Και από εκείνο τον καιρό είμαι ακόμη εδώ πέρα. Μάλιστα. Ωραίος. Κατάλαβες. Κατάλαβαμε. Τη Δευτέρα η συνέχεια τι έγινε. Από το συσιτιάρχη και μετά. Από το συσιτιάρχη και μετά. Σε ευχαριστούμε. Σε φιλούμε τα φιλιά μας και στην κυρία Μαρίκα. Εντάξει. Οι στρατιωτικές ιστορίες, κυρίες και κύριοι, έλαβαν τέλον εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. Ώρες έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι συγγενής με τον Φιντέλ Κάστρο, φίλος μου, ο Χαραλάμπης. Έτσι αρχίζει. Ο Ζεύς πότε περνάει. Τις ατελείωτες, ας πούμε, μακροσκελής τοποθετήσεις, ας πούμε, σαν τον Φιντέλ που έκανε κάτι 7 ώρες ομιλίες. Λοιπόν, καλωσορίζουμε τον Στέφανο και ήρθε κατευθείαν. Τα X-Files, θα τα πω μετά το διάλειμμα. Ήρθε κατευθείαν στο X-Files. Τι X-Files, τι συμβαίνει? Έσβησε το κύριο, το αφύπνισε η ιδέα, αλλά άνοιξε το μάτι του παλιού. Και πετάχτηκε, στην πάτησε σαν και εμένα. Πάλι καλά. Είδα στην κομπιούτερ 5-5-5, 3-5 άρια, μάλλον τι έγινε. Ξύπνησε 5 και 55 και ήρθε ρε θηρίο 6 και 28. Είδε. Με το καφέ στο χέρι. Με το καφέ στο χέρι. Λοιπόν, αμέσως μετά λοιπόν την πραγματοποίηση και υλοποίηση του διαφημιστικού μας διαλύματου, ερχόμαστε εδώ για να θέσουμε επιτάπητος όλα τα ζητήματα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της ωραίας μας Παρασκευούλας 6 και 39 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και σιγά σιγά μπαίνει στην παρεούλα μας. Ξανακαλημερίζω τον Στέφανο. Επισήμως μπήκε άρον-άρον, δεν ήταν για να μπει μέσα, αλλά είχε σαράου, δεν γινόταν να το χάσει αυτό. Είναι αυτός. Μπάμπης λέει, Μπάμπης.
Ναι. Ήρθανε. Έτσι. Τι λέει, ακούω λίγο. Βασίλη Κάλλη. Καλημέρα, δηλαδή. Golden Flu. Χαπάκια, πορτοκάλια, εκεί τη δίνω κανονικά. Το θέμα είναι να μην χάσει την αγωνιστική κίνηση. Α, όχι, όχι. Δεν είχαμε εκεί. Μαρκολίνο, φίλε. Κάτσε, το είδε. Ναι, φίλε, ζαλίστηκε. Τρεις η ώρα το. Δεν το είδα, κοιμόμουν, ξύπνησα και δεν πίστευα στα μάτια μου. Και ποια ήταν η ιστορία, ότι εγώ τι είχα ξυπνήσει εκεί την ώρα. Ναι. Την είχα πέσει το πρωί, ξέρω εγώ, ένα τρίωρο. Πιάνω το καφέ, λέω δεν έβανα λίγο τερτρία. Να δούσε εκεί, να κλείσει αυτό η αναγέννηση, το ένα το άλλο. Και μπαίνει η Ήρα Μυροφορίδης μέσα, 3-1 στο ημίχρονο, τρία δοκάρια. Τρία δοκάρια, ναι, τρία δοκάρια. Τα δύο γίνανε γκολ, βέβαια, τα δοκάρια. Το τρίτο εκείνη η απίστευτη ευκαιρία για να γίνει το 4-1. Εκείνο τι σούτι, τι τούβλο έπιασε. Πάνω στο. Δύο λε, τελειώνουν όλα αυτά. Πάρ το 3-4. Και τι γίνεται, μπαίνουν στο δεύτερο ημίχρονο, ψάχνουν Ηρακλή, πού είναι ο Ηρακλής. Ενώ φαινόταν πω παίζαν οι. Ναι, δεν το παρακολούθησε το παιχνίδι, δεν ξέρω. Έδειχνε η εικόνα του παιχνιδιού ότι θα μπορούσε να γίνει τόσο μεγάλη ανατροπή. Έδειχνε. Κι όμως έδειχνε. Έδειχνε. Έδειχνε, δηλαδή αυτοί που βλέπουν. Βλέπετε. Πέσανε ο Ηρακλής, ακόμα έπαιζε ανοιχτά όταν μπήκε μέσα. Ναι. Λέω εσύ, λίγο να πούμε. Μπείτε λίγο μέσα, ξέρω εγώ κάτι. Λες και δεν μπήκε η Ηρακλής μέσα. Γι' αυτό γίνεται και όλη η μανούρα για τον Ηρακλή. Η όλη μανούρα, ένα αποτέλεσμα που κανένα το περίμενε, ιδίω με τον τρόπο που ήρθε τώρα να είσαι 3-1 στο ημίχρονο και να στο γυρνάει στο 3-4. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, εξελίξει. Στην ομάδα του Ηρακλή, απομάκρυση Μυροφορίδη, πάρα πολύ γκρινιά και δικαιολογημένη φαντάζομαι. Λογικό, δεν είναι. Οι στόχοι του Ηρακλή τελειώσαν. Τελειώσαν, λες. Είναι στους 9 βαθμούς από την κορυφή. Και άκουγα πριν και τον Γιώργο Ματζιούκη που έκουρε τον κόδωνα του κινδύνου ότι τα πράγματα δεν είναι να τα κοιτάς με αφέλεια εφέτο, διότι με την παρούσα κατάσταση ο Ηρακλής βρίσκεται στη ζώνη του υποβασμού, η οποία σημάνει την πτώση δύο κατηγοριών. Και όχι μία, εάν και εφόσον υλοποιηθούν τα σχέδια για την αναδιάθρωση των κατηγοριών που σημαίνει Super League 1, Super League 2, Football League και Γάμα Εθνική που θα είναι η τέταρτη τάξη κατηγορία. Μέχρι και ο Μαντζούκης το έβλεπε. Γιατί εγώ έβλεπε R3, αλλά άκουγα Μαντζούκης στο μετάδοση. Το έβλεπε και αυτό λέει: πώς παίζουν οι Έλληνες, τι γίνεται τώρα. Φαινότανε. Φαινότανε τα πράγματα. Μια πολύ δύσκολη, από τις πάρα πολύ δύσκολες. Δηλαδή, ακούγα τον Γιώργο που έλεγε. Μια δύσκολη μέρα και ποια, δεν, και ποια δεν, μια δύσκολη εκπομπή και ποια δεν είναι δύσκολη. Όλα αυτά τα χρόνια, όσα έχουν υποστεί οι φίλοι του Ηρακλέως, η ομάδα ξεκίνησε πολύ διαφορετικά με ένα διαφορετικό πλάνο όσον αφορά. Ανέβει τρένο, ρε, εσύ, με το υλικό. Με το υλικό, να στηριχθεί σε έμπειρους ποδοσφαιριστές, στους λεγόμενους εντός αγωγικών και γυρολόγους, όσοι δεν πάρουν το καπνισμένοι και καλά. Πάρουν το καπνισμένοι, το ένα το άλλο. Φαίνεται ότι όλο αυτό το σχέδιο δεν αποδίδει καθόλου. Ο Ηρακλής έχει πραγματοποιήσει ένα πάρα πολύ κακό ξεκίνημα και φαίνεται να χάνει σημαντικότητα εδώ. Δηλαδή, αναλογιστεί κανείς ότι ο Απόλλων Λάρισας είναι πρωτοπόρος. Ναι, είναι. Απίστευτο. Ναι, κέρδισε και Παναχαϊκή ο Απόλλων Λάρισας στο γήπεδο του. Πετυχαίνει τεράστια διπλούρα αυτή μέσα στην. Ποιον έχει προπονητή ο Απόλλων Λάρισας? Θέλω να ψάξω να δω. Τον έλεγε χθες εκεί στην Πηγαίνα, αλλά δεν τον θυμάμαι. Και εγώ δεν τον συγκράτησα. Στους 13 ο Απόλλων Λάρισας και ο Ηρακλής που βρίσκεται στην 13η θέση έχει μόλις 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο Τροίκης. Τροίκης. Για να θυμηθήκα όνομα, Τροίκης, ξένος είναι αυτό. Τροίκης. Τροίκης. Είναι ξένος. Α, Τροίκης είναι ψιλολιθουανικό αυτό. Ράτε, γιατί το τελικό σίγμα. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ περίεργα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του Ηρακλέως. Σφιχτά. Παρ' όλα αυτά ήταν μια ματσάρα για τον ουδέτερο. Καλά, για τον εντάξει, ουδέτερο. Να βλέπεις τώρα όλο αυτό το πράγμα. 7 γκολ, ανατροπές, ιστορίες και φάσεις. Δηλαδή, ξεχωρά από όλο το υπόλοιπο, ναι. Τα γκολ. Είχε και φάσεις στο παιχνίδι. Πολλές φάσεις. Πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες. Πολύ Λάτιν ποδοσφαιριστές ο τέτοιος. Είχε δύο ειδικά, δύο δεκάρια. Ο Μαρκολίνο και ένας άλλος δίπλα. Μπροστά το center for κάπως έτσι, ναι. Λουκαϊκό, κάπως έτσι λεγόταν. Κάπως έτσι. Ναι. Που πολύ καλή. Έβγαλε και την assist, αυτά εκεί. Δυνατός. Και δεν τους είδα μπαρμπάδες τους Λατίνους, τους είδα πιχυλικάδες. Μια χαρά με τρεξίματα. Εντάξει, είδα τις φάσεις, αλλά είδα εκτεταμένα. Φαντάζω ότι τα στιγμιότυπα που παρακολούθησα, ας πούμε, στο YouTube ήταν 16 λεπτά. Φαντάζω. Ένα μάτς, όλη την ουσία είδες. Πόσες φάσεις είχε μέσα το παιχνίδι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Και τέλος τη δουλειά. Νάτος, ξαναπάρτω την αρχή. Σε χάσαμε. Τι έγινε? Δεν είπε Σαββατοκύριακο. Ξανά από την αρχή. Το χάσαμε το τραγούδι. Δεν πειράζει. Αχ. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλούμε. Εγώ αδαΐς. Ναι. Αδαούλη. Πρόσεχε τι θα πεις. Δεν θα με πεις εσύ, ρε Μασχαλή, τι θα πεις. Εγώ καταλαβαίνω τι θα πεις τώρα γι' αυτό. Για κάνε την ερώτηση. Εφόσον όλα είναι ρόδινα στην ΕΠΟ, στα ελληνικά πρωταθλήματα, γιατί τη Β' Εθνική δεν την έχουν στο στοίχημα?
Αυτό δεν το γνωρίζω. Ούτε εγώ θα σε πω. Ναι. Η ΕΠΟ, δεν, η ΕΠΟ, αυτό να ρωτήσεις τις στοιχηματικές εταιρείες. Την έχουνε. Ναι. Ναι, γιατί. Για ρωτούμε, γιατί. Λες, ο ΠΑΠ, ναι. ο ΠΑΠ δεν την έχει ή και οι υπόλοιποι στοιχηματικές εταιρείες. Δεν έχει παιχνίδια. Ναι. Ο ΠΑΠ δεν έχει. Ο ΠΑΠ. Για τον ΟΠΑΠ λέμε. Α, για τον ΟΠΑΠ. Ξέρω εγώ, ας ρωτήσουμε τους υπευθύνους εκεί του ΟΠΑΠ γιατί δεν έχουν την ΒΙΤ Εθνική. Εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Γίνονται καλούδια εκεί, καλούδια. Δεν υιοθετούμε και δεν το γνωρίζουμε. Δεν υιοθετώ αυτά που λέω. Ναι. Εσύ. Κατάλαβες. Μάλιστα. Δηλαδή, πάνε να πει Παδιακός Λάρης, ας πούμε, ημίχρονο χι τελικό και σου λέει δεν παίζεται αυτό, κύριε. Γιατί ρε φίλε δεν παίζεται. Λέμε τώρα ένα παιχνίδι. Γιατί δεν παίζεται, δεν το κατάλαβα. Εμείς θέλουμε. Ναι. Εντάξει, πηγαίνεις, ναι. πηγαίνεις με αυτόν τον τρόπο, πηγαίνεις στους ανταγωνιστές. Υπάρχουν νομίζω οι εταιρείες οι ιντερνετικές. Κανονικά. Τα προσφέρουν κανονικά τα παιχνίδια. Οπότε είναι νομίζω σφάλμα του ίδιου του οργανισμού. Και πλούσιο το. Ναι, ναι, υπάρχει κουπονάκι κανονικότατα. Βέβαια. Γι' αυτό σας έβαλα Παρασκευή αυτό το προβληματισμό. Προβληματισμό, ναι. βεβαίως. Ναι. Να προβληματιστούμε όλοι μαζί, όλοι. Να πάμε και κάτι. Όλοι μαζί. Έτσι. Όλοι μαζί. Η ανατροπή στο ημίχρονο έδινε 41 στο live σε ιντερνετικό. Πόσο το έδινε? 41. 41 η ανατροπή από ναι, το... Ναι, ναι. Για τους λάτες στατιστικής αυτά, απλά το αναφέρουμε. Έτσι. Ναι. Έχουμε την Κυριακή στην Κρήτη διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Μάλιστα. Και είπαμε εδώ στην Κλειάδωση με Μικράς Ασίας, αν μέχρι το 60 είναι 0-0 έχει πέναλτι μετά. Έχει, όπου το βρείτε. Έχει σφυρίχτρα λες μετά. Εδώ καταγράφονται, καταγράφονται όλα. Εσύ τα λες, Στέφανε. Ναι. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ ναι, ναι. Είμαι ένας απλός ακροατάκος. Ένας απλός παρατηρητής. Τα λέω που και που αυτά. Ναι, άμα σφίξουν τα γάλατα, ναι, τα λέω. Ναι, ναι μάλιστα. Έχεις δίκιο, τα λέω. Και να βάλεις ρε μπεζέ στο μαγαζί, σου είπα. Εντάξει, ρε Πασχαλή μου. Κάθε μέρα θα στο λέω. Θα βάλω, θα βάλω. Κάθε πέρα. Πορεία, πορεία. Γιατί ξέρεις, ας πούμε, θα έρθουμε εκεί. Ξέρω, ξέρω. Και δεν θα πω το όνομα, θα παραγγείλουμε εκεί κοντά στο γήπεδο που έχει την ψισταριά. Καλά τα λες. Την καλή. Εσύ ναι. Πού την ξέρεις τώρα και κοντά στο... Κάτσε, πού την ξέρεις την ψισταριά την καλή κοντά στο γήπεδο αυτός. Της Κλεάθους με Μικράς Ασίας. Τι όχι δουλει. Κλεάθους. Τι. Τι σχέση έχει η Κλεάθους. Όχι. Η Παπαναστασίου. Από κάτω. Πώς, ας πούμε το καφενείο είναι πιο κοντά στην Τούμπα. Είναι στα σύνορα κιόλα. Μπορεί να είναι από κάτω είναι η Παπάφη, ξέρει αυτός. Ναι, αλλά πιο κοντά είναι το γήπεδο της Τούμπας. Ακριβώς. Η Κλεάθους με Μικράς Ασίας. Να πούμε ναι. να μην έρθει με το μηχανάκι να βάλει και τρέιλερ από εκεί. Ναι, 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 ναι. Ποια είναι η καλή ψιταριά, για πες. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Έχει γιο εκεί πέρα, ανάλογα ποιο είναι. Πες. Πες μου ρε τώρα. Η κορυφή ρε φίλε. Αχ, το πήρες το σώμα τέτοιο, μάλιστα. Ο καθένας εγώ... Καλά, εγώ μπορώ να σε πάω σε ένα άλλο καφενείο και δίπλα να πάρουμε το μεζέ από το άλλο το καφενείο που δεν το ξέρεις και να το πάρουμε στο μαγαζί του Στέφανου. Α, μπράβο, πάρουμε το μεζέ από εκεί και το πάρουμε στο όπου δεν σπάμε. Υπάρχει κάτω Τούμπα ένα εκλεκτό που δεν το έχεις ανακαλύψει. Θα έρχομαι εγώ και στα μέρη σου. Πού να ξέρεις εσύ. Εκείνες τις περιοχές σπάνια πάω. Όχι, είναι κάτω, εκεί είναι κοντά στα σύνορα, είναι στο Τριεθνές. Είναι στην πράσινη γραμμή, υπάρχουν και ανώκρανοι. Ακριβώς. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Αχ, νάτος, νάτος. Νάτος. Χαμογελάνε και τα μουστάκια του εδώ. Τραλαλή, τραλαλό είναι. Άμα είσαι πενθήμερος, αλλάζουν όλα τα πράγματα. Άπλας. Έτσι, άπλας είσαι. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίες με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί βρισκόμαστε και ανταμονόμαστε. Ο Ηρακλής, ο οποίος υπέστη αυτή την ήττα σοκ, με αποτέλεσμα να είναι στα πάρα πολύ χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας. Πρώτος ο Αμπόλο Λάρισας με 13, δεύτερος ο Εργοτέλης με 13, ισοβάθμιον δηλαδή. Πλατανιάς 11, Βόλος 10, Ηρόδοτος 9, Παναχαϊκή 8, Κασιόπη Δράμα 7, Απόλλων Πόντου Καραϊσκάκης 6, Σπάτα Σπάρτη 5, Ηρακλής 4, Τρίκαλα 3, Κισαμικός 2 και Γυνιακός 2. Έχουμε πρωταθληματάκι και αυτό το Σαββατοκυριακό. Τέλος. Ο Ηρακλής ξαναπαίζει στο γήπεδό του Κυριακή. Με την Σπάρτη. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει και όσον αφορά η απομάκρυση του Μυροφορίδη, αν θα φέρει και απομάκρυση ποδοσφαιριστών, οι οποίοι ήταν καθαρά προσωπικές του επιλογές. Κανονικά έτσι πάει. Προσωπικό του το project, ναι, αλλά να διώξει τώρα αυτή τη στιγμή. Πώς θα μην διώξει. Ναι, ποιο να πάει. Συμβόλαια. Ναι, είναι και συμβόλαια. Θα πρέπει να του αντικαταστήσει. Το είχε κάνει πρόπερση όφη και πέτυχε, αλλά ήταν κοντά. Ναι. Δηλαδή 5 βαθμού, 6.
Ήταν πέμπτη σε βαθμολογία. Και είχε κάνει τι είχε κάνει. 10 παίχτες πήρε. Πήρε στο. 10, ναι, ναι, τους άλλαξε όλους. Τους άλλαξε, αλλά σημαίνει αυτό ότι πρέπει να έχει και λεφτά. Ναι, ναι. Έχει λεφτά. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί που δεν τρυπολόγησε τον Άβη και εκεί πρωταθλητής. Κοίταξε, βέβαια από την άλλη, με τον τρόπο που κινήθηκε με τα γραφικά, οι παίχτες που ήρθαν πήραν λεφτά. Δεν είναι ότι. Αν έπαιρνε, α πούμε, πιτσιρικάδες και αυτό και τέτοια, θα λέγαμε ότι η ομάδα δεν έχει λεφτά. Αλλά προφανώς όλοι αυτοί οι παίχτες αμύφθηκαν, α πούμε, με καλά. Ο Πασάς, ο Ντούνης πήραν προκαταβολές, πήραν λεφτά. Ο Μεδρινός, ο Περόνε, ο Κλέιτον. Δεν είναι παίχτες οι οποίοι θα έρχονταν σε μια ομάδα απλά να παίξουν έτσι. Προφανώς είναι παίχτες επαγγελματίες. Δεν ξέρουμε τώρα το πώς και τι θα επιφυλάξει η επόμενη. Αν δεν αφιπλιστούν οι ίδιοι παίχτες, είναι πολύ δηλαδή τώρα δεν. Ναι. Θα περάσεις, αλλά να βγεις, να περάσεις, πρέπει κούτι σου πάλι να φέρεις από εδώ και πέρα, αν νομίζεις. Τρένο. Πρέπει, λοιπόν, να πας, λοιπόν. Πρέπει να πας τρένο. Βέβαια, εντάξει. Μπορεί να αποτελεί κλίση, αλλά το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο. Ακόμη, είμαστε μόλις στην πέμπτη αγωνιστική μέρα. Είτε σημαίνει ότι έχουμε άλλες 25 αγωνιστικές. Όπως πάνε, είναι όμως και άλλες ομάδες είναι καλές, δεν έχει μόνο μία δύο. Καλές, αλλά θα υπάρχουν τώρα σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, ο Απόλλων Λάρισσας, πιστεύεις ότι θα πάει ως το τέλος έτσι? Δεν θα πάει. Αλλά τη ζημιά την έκανε. Την έκανε τη ζημιά. Την έκανε τη ζημιά. Θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Ούτε η Παναχαϊκή έχει πει την τελευταία της κουβέντα, ούτε η Δόξα, η οποία κάθε χρόνο ξεκινάει με προσδοκίες με το ένα με το άλλο. Αυτή η Δόξα τώρα αντεφορμές στο δεύτερο γύρο μπορεί να ανέβει. Ναι. Κάτι ντεφορμέ ομάδες. Ούτως ή άλλως το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής μας επιφυλάζει πάντα τέτοιες. Δεν έχει δύο-τρία λόγα τα να πεις ότι αυτά είναι τα γκάλια. Και φέτος είναι, ναι, από εκεί που περιμένα Μυρακλή, Παναχαϊκή να πάνε τρένο, φαίνονται τα πράγματα. Οπότε μάγκες ούτε χει από εδώ και πέρα, νομίζετε. Ναι, αυτό είναι πλέον στο θέμα των ποδοσφαιριστών και το πώς μπορεί να αλλάξει. Αλλά νομίζω είναι περισσότερο θέμα ψυχολογίας στην παρούσα φάση. Άντε τώρα αυτοί οι παίχτες να βγουν τώρα την Κυριακή με τι πόδια μέσα στο γήπεδο. Και πρέπει να διασκεδάσουν όλες τις. Δεν γίνεται, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο ή στο δεύτερο να ξέχασε την μπάλα ο Κλέιτον και ο Περόνε. Δεν γίνονται αυτά. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο όλα μπορεί να συμβούν, γιατί τα έχουμε δεδομένα. Ο Ηρακλής δεν έχει δώσει καλά δείγματα. Όχι, τίποτα. Δεν έχει δώσει καλά δείγματα φέτος. Οπότε, από μία άποψη, μπορεί να το πει και φυσιολογικό τρόπο δυνατό το αποτέλεσμα. Γιατί η ομάδα δεν παίζει μπάλα. Δεν παίζει μπάλα. Και αυτό είναι. Δεν ξέρω, λες να έχουμε καμιά απομάκρυση πάλι προπονητή. Και τι θα γίνει. Γιατί και ο Ελευθερόπουλος είναι επιλογή. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, η ομάδα δεν είναι τα δικιά του, δεν τη διαμόρφωσε αυτός. Προσπαθεί τώρα και ήρθε σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία να παίξει με Παναχαϊκή εκτός, να κάνει δύσκολα και με Απόλλων Λάρισσα στο φορμαρισμένο. Ο Ηρακλής αγύμναστος, ναι. Φυσικά δεν έκανε προετοιμασία, φαίνεται η ομάδα. Και ο Ηρακλής αγύμναστος φαίνεται, βέβαια. Μάλιστα. Δεν μπορεί τώρα. Και Κλέιτον και Περόνι στο 60 αλλαγή αφού σκάσανε. Εντάξει, είμαι και 35 χρονών τώρα. Αυτό ακριβώς. Ο Κλέιτον. Του είναι μπεγλέρα σε 43 μέχρι τώρα στην καρδίτσα παίζει. Παίζει ακόμα, ε. Τετραπλέον. Τρίκαλα, είναι και στα Τρίκαλα τώρα, νομίζω κάτι. Πέρυσι ήταν στον Τύρναβο εκεί στο χωριό. Μπράβο, του, εκεί, ναι. Εκεί, συνεχίζει ακόμα φέτος. Όχι, το πρέπει να 43 σταμάτησε. Το σκυλί. Και έβγαζε 90 λεπτά στα 43. Εφτά πνεύμονα σκοστάκι. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Καλημέρα. Καλώς τον. Στέφανε, τι έγινε, ρε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, σε είπαν χθες για παθολόγο να πούμε για τηλέφωνα και αρρώστησες με τη μία. Ναι, ρε φίλε. Πήγαινε στα ρεύματα και λέει κάτσε να κρυώσω. Όχι στα βαθιά, παιδί μου. Έτσι. Έχω φωνούλα σεξι. Έτσι. Περαστικά και γρήγορα. Καλά. Εδώ είναι, εντάξει, ρε. Έτσι, πώς το είπες ο άνθρωπος. Εδώ παφούλια σε έριχνε να πούμε ευχές. Λίγο όρτσα, ακούγεται λίγο. Είναι, έχει ένα γρέζι, αισθησιακό. Ναι, και ποιο θέλεις να σου να παραγγείλω, ποιο θέλεις να παίξω, το κομμάτι ποιο να τραγουδήσω. Να τραγουδήσεις. Αυτό που πέρασε από τον Μπάμπη το πρωί. Ναι, το Μπάμπη. ACDC. ACDC. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. ACDC. Φιλιά. Καλή εκπομπή. Τσάου. Φάντα. Έτσι. Φάντα. Καλημέρα στη γραμμουλά. Καλημέρα. Καλώς το να. Πρώτη. Τι γίνεται, αγόρι μου. Ξανά η CDC. I'm TNT. I'm the mamite. Καλώς είσαι. Καλώς. Ναι. Μπράβο. Δικαία μου. Δώσε λίγο ακόμα. Ναι. Εκεί μόνο οι ακροατές θα τραγουδάνε εδώ. Ναι. Καλά και εμείς. TNT. I'm dynamite. TNT. Ταλέντο είσαι. Ελλάδα έχει ταλέντο. Λίμπερο έχει ταλέντο. Είμαστε στην εκπομπή ούτως ή άλλως. Με τα βότανιστα γαμμένα και βαριά. Αυτά είναι. Για πες τώρα εσύ. Τώρα που πήγες τόσο πίσω, σκεφτόμουν αυτές τις μέρες ένα τραγούδι παλιό 80 ετία και βάλε. Είναι το «Άστε τα μαλάκια σου ανακατεμένα». Αυτό δεν ισχύει για μένα φυσικά. Ναι. Έτσι. Ναι. Το οποίο νομίζω δεν έχουν παρατηρήσει πολλοί άνθρωποι.
τι κουβέντες λέει μέσα στο τραγούδι και μια βρισιά που την λέει ξεκάθαρα και δεν την έχει καταλάβει κανείς νομίζω. Ούτε εγώ τώρα, με πιάνεις, εξαπίνεις, ναι. Να το πω λίγο, δεν θα βρισώ. Ναι, αν το λέει το τραγούδι φυσικά, ναι. Λοιπόν, δεν θα το τραγουδήσω, όμως θα πω τους στίχους. Ναι. Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, ναι. Άστα να νημίζουν στην τρελή νοτιά. Ναι. Τώρα που τα νιάτα σου είναι όλα. Τι πάει και βρίσκουνε εσύ, όντως. Τι μας κρύβουνε. Δυνατός. Τι μας κρύβουνε, ναι, είναι ναι. Δυνατόν. Ναι. 80 χρόνο τραγούδι και καλά. Έτσι και πέρασε. Αγνώ, παρθένο, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Απίστευτα, ντροπή. Λες, να το είχε μέσα, ας πούμε. Στίχη είναι Αλέκο Σακελάριος. Τι είναι αυτός ο σκηνοθέτης της ταινίας. Ναι, 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 ναι. Τι λες. Ναι, ναι. Μουσική Μιχάλης Ογιούλ, βεβαίως. Έχει γράψει και στίχους. Ήταν Μερακλής. Καλά. Το Νιάο Βρεγατούλα επίσης είναι Σακελάριος, βεβαίως. Και Μουσική Χατζηδάκης. Υπόψη. Λέρα. Ναι, ναι, ναι. Να τα λέμε αυτά. Να είστε καλά, να περνάτε και εσύ, καλά. Και εσύ. Θα τα ξαναπούμε σε δύο εβδομάδες. Άμα, να αλλάζει βάρδια. Σας ακούω κονσέρβα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλά να περνάτε. Καλή ξεκούραση, καλή ξεκούραση. Πάει. Άστα τα μαλάκια σου. Τι μας κρύβουνε κυρίες και κύριοι. Άστα τα μαλάκια σου. Έτσι. Σε μια βερζιόν, γιατί εντάξει, έχει χιλιοδιασκευαστεί. Πώς το λέτε, το ένα σοπράνο και τον άλλο, πώς το λέτε. Τενόρο, πάσο. Υψήφωνος. Ψήφωνο, ναι, μέτζο σοπράνο και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Άστα τα μαλάκια σου στον Λίμπερο 107,4, 231-0287 και 3 οκτάρια. Ήδη ξεκινήσαμε με football league σήμερα, γιατί θα μας πει τώρα κάποιος κακοπροαίρετος, μόνο τα χάνει ο Ηρακλής, σχολείστε να πούμε. Δυστυχώς μόνο χάνει φέτο. Αυτό είναι το πρόβλημα και μας έχει απασχολήσει με τις πολύ κακές εμφανίσεις. Εντάξει, και δεν γινόταν ένα τέτοιο παιχνίδι χθες με την διακύμανση να μην είναι. Σήμερα νομίζω θα είναι στα χείλη όλων των φιλάθλων. Όλη τη μέρα θα συζητηθεί. Πάντω θα παίζει. Πάρα πολύ το τι συνέβη αυτό, βέβαια. Λίγοι θα το έχουν δει το συγκεκριμένο μάτσε τη δύσκολη ώρα. Ήταν τρίτη, πέμπτη, τρεις η ώρα. Ποιος... Είτε φυλακή το βλέπεις. Πού να το προλάβεις, αλλά εσύ ο σκύλος έκατσες και. Δεν είχα τι να κάνω. Πάτα λάθος, πάτησα και το 3. Άκουγα και το Μάντζουκιτς να πούμε. Ναι, 3 η ώρα δεν είναι και τίποτα. Ούτε Μαστάλ Ροξ έχει ξεκινήσει, ούτε Shopping Star. Μετά ξεκινάει. Άκουγα το Μάντζουκιτς και το βάλε στο 3 το δίνει. Κάτσε να πατήσω. Κάτσε να πατήσω να δω εδώ τον Ηρακλάρα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς Στέφανε, όχι ότι είναι κριτήριο, αλλά τραγουδάς καλύτερα από τον Πάτη. Όλοι τραγουδάνε. Για καμιά εβδομάδα με τη φωνή την όλοι τραγουδάνε. Ναι. Εννοείται. Ναι. Αυτός βέβαια δεν πρόκειται να σε προωθήσει, γιατί νομίζω ότι ξέρεις, θα του πας θέση. Ναι, έτσι. Και εγώ να προωθηθώ, τα ξέρω απ' έξω, δεν τραγουδάνε. Κατερίνα, που θα έλεγε και η Κατερίνα. Κατερίνα. Λοιπόν, για τον Ηρακλή, χθες κάτι... Ήταν επέτειος από... για τον Χατζηπαναγκή που ήρθε από την Ταυκέντη, κάτι τέτοιο. Α, ναι. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και σαν χθες. Λοιπόν, και πρότισε να το τιμήσει αυτό ο Μαρκολίνο με τον γκολ που έβαλε. Ήταν γκολ Χατζηπαναγκή. Μαρκολίνο, κάτι εκτελέσεις φορέ, φίλε. Ήταν ακριβώς το ίδιο με αυτό που είχε βάλει ο Χατζηπαναγκή στον Κωνσταντίνο. Α, το τελευταίο, το τέταρτο. Το τελευταίο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτός ο Ηρακλής δεν μπορεί να νικήσει ούτε τη Ζήνα, ρε φίλε. Κανονικά. Αυτό είναι κλισέ. Έτσι, ναι, σωστά, σωστά. Μεγάλο, ναι, έχει υποθεί. Είσαι καυστικός. Έχει υποθεί, έχει υποθεί. Ποιος ήταν εκείνος που έκανε εκείνη τη σουτάρα, πήγε να βάλει τον γκολ της χρονιάς μέσα... Του Χέρκουλης και πήγε στο ναι, λοκάρι. Ναι, ναι, ποιος ήταν εδώ. Στην επαναφορά. Ο Ντούνης. Ο Ντούνης ήταν μια σουτάρα από τα 40 μέτρα. Ντούνης πρέπει να ήταν. Μπάμπη, επειδή δούλευα, ναι. Γύρισα και είδα τις φάσεις. Λοιπόν, βέβαια άλλο μάτι είδα όταν, γιατί τον ακούσα από κάποιον, και είναι λάθος αυτό, ρεπόρτερ του Ηρακλή, το ίδιο γίνεται και με εμάς, με ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή, προσπάθησα να βρω τη φάση να δω, από φίλους, δηλαδή στο μάτι που χάσαμε το τελευταίο καλάθι με το lay-up του Αθηναίου. Ναι. Από φίλους... Μου είπαν ότι ήταν κανονικό το κόψιμο, δεν υπήρχε φάουλ. Δεν το είδα, δεν μπόρεσα να το βρω, να το δω, δεν το ξαναπαίξανε. Ναι. Δεν υπήρχε πουθενά. Πολλές φορές, ενώ στην αναμετάδοση δεν μπορούσα να το δω, ήμουν έξω, οργίαζε αυτός που έκανε την αναμετάδοση. Δηλαδή κάπου λίγο το... Καλά, εδώ είμαστε πάντα δημοσιογραφία της Φουστανέλλας, η ομαδάρα μας πάντα και τίποτα άλλο.
Γιατί δηλαδή... και αν πεις κάτι, αν πεις ας πούμε όμως από την άλλη, το έχουμε ξαναπεί, είναι οι απαιτήσεις εντός εισαγωγικών των οπαδών. Αν πεις κάτι αρνητικό εις βάρος ομάδας σου, θα πει καλά, απολεμάς τον πάγκο, ναι. Γύρισα και είδα ας πούμε πέναλτι που δεν έδωσε χθες τον Απόλλων Λάρισα και πέναλτι που πήρε ο Ηρακλής. Δηλαδή, εντάξει. Όχι, το πέναλτι του Ηρακλή ήταν, ρε, ο Βόλος βάζει το χέρι τώρα. Εντάξει, τι εντάξει, ναι, μπροστά στο άλλο, ναι, και οι παίχτες μπήκαν πιο γρήγορα στην εκτέλεση. Δεν το είδα. Οπότε το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει. Οι παίχτες του Ηρακλή μπήκαν πιο γρήγορα. Δεν το παρατήρησα αυτό. Πάντως το πέναλτι ήταν καθαρό πέναλτι. Αφού βάζει το χέρι και σκόρπι την μπάλα. Ναι, ρε. Δηλαδή, όταν είσαι ενάντια σε μια ομάδα, τα παρατηρήσει. Έτσι, ναι. Εντάξει, μ' αρέσει. Και ο μεγάλος Απόλλων Λάρισα. Ναι. Τη φανέλα του έχει τιμήσει ο Νίκος Μιχόπουλος. Γι' αυτό πρέπει να βάζει. Για... μεγάλες δεμπεκές, για τους λάτρεις στατιστικής μάλιστα. Εντάξει, έγινε. Αν ήταν, εν τω μεταξύ, αν ήταν το σκορ, ξέρω, 4-3 από το Ηράκλειο, δεν θα είχε δει ούτε μια φάση. Δεν θα είχαμε δει. Κανένας, τίποτα. Δεν θα είχε παρατηρήσει τίποτα απολύτως. Αυτή την Κυριακή ο Ηράκλειος, όπως είπαμε, υποδέχεται την Σπάρτη στις 3 η ώρα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια για το πρωτάθλημα της Football League, Αμικός Ηρόδοτος. Σήμερα είναι 23 είναι. 23. Άρα το Σάββατο Κισαμικός Ηρόδοτος, Αιγινιακός, τα υπόλοιπα την Κυριακή Αιγινιακός Δοξαδράμας, Απόλλων Λάρισας Αίτητος Πατών, Απόλλων Πόντου Κασιόπη, Εργοτέλης Πλατανιάς, Παναχαϊκή Καραϊσκάκης και Τρίκαλα Βόλος. Εμείς με το που επιστρέψουμε από το διαλυματάκι μας, καθότι ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του λόγου, επειδή θα μπούμε και στα χωράφια του Super League. Ναι. Είναι η μέρα προγνωστικών μετά από 15 μέρες. Προφητείες, αυτά ιστορίες τα έχουμε. Έτσι. Να δώσουμε. Ο Κουλούρης μνηστήρες πολύ. Ναι. Ο Κουλούρης, δεν είχαμε χθες λόγω επειδή Thanksgiving παιχνίδια για το NBA. Τι λες, ναι, μπορεί να σταματάνε παίζουν, εκεί. Ναι, σταματάνε στο Thanksgiving κανονικότατα. Νομίζω έχει football αμερικάνικο την ημέρα, παραδοσιακά. Ναι, κανονικά. Την ημέρα των ευχαριστειών και έχει, σήμερα φαντάζομαι Black Friday έχει match στις 7 η ώρα το απόγευμα ώρα Αμερικής, τι σημαίνει ότι μπορεί να είναι 11 η ώρα το πρωί τώρα για αυτούς. Κατάλαβα. Brooklyn Nets, Minnesota Timberwolves. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας, τη δεύτερη μας δηλαδή διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε εδώ μάχημοι με τις προφητείες. Θα βγάλουμε τις γυάλες μας, τα ταρό μας, θα τα ρίξουμε όλα. Δεν θα πιάσουμε τίποτα. Είμαι πολύ. Το αισθάνομαι. Το αισθάνομαι. Όλα θα τα πιάσουμε. Το αισθάνομαι ότι αυτή την αγωνιστική. Ωραία. Πάμε δυνατά. Θα πέσει το δολάριο. Έτσι. Θα το ρίξουμε. Ετοιμαστείτε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με τον σταθμό μας. Και αυτό που φοβούνται λέει για τη σημερινή ημέρα, που είναι η Black Friday, είναι οι μαζικές λέει κοπάνες από τα σχολεία. Α, ναι, πες τα πιτσιρίκια. Καλά τα πιτσιρίκια σου λέει, εντάξει. Την προηγούμενη φορά πλακωνόταν για ένα, πώς το λένε, Apple Phone αυτά τα. Εντάξει, τα έχει. Την προηγούμενη φορά δεν είχε, το έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, είχε δώσει κεντρικό κατάστημα στην Τζιμισκή μια υποτιθέμενη ουρά, η οποία ήταν απλά γιατί είχε τα στόρια απ' έξω κλειστά. Με το που άνοιξαν, μπήκαν όλοι μέσα, σκάζαν τα κανάλια, μπας και δούνε κανένα σπροξίδι, κανένα αυτό, κανένα έτσι, ναι. Αλλά τίποτα. Ευελπιστούμε τη σημερινή ημέρα, κάτι να γίνει, ας πούμε, για να γεμίσουν τα κανάλια. Αλλά λέει, φοβούνται τις ομαδικές κοπάνες, ορατό λέει ενδεχόμενο, να αδειάσουν τα σχολεία. Δεν μας πειράζει καθόλου. Ας τα πιτσιρίκια να κάνουν κάτι. Εντάξει ρε παιδί μου, θα πρέπει ίσως να θεσπιστεί αργία καταναλωτική, ναι, η σημερινή ημέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα ρε παιδες, καλημέρα. Καλώς το να. Παρασκευούλα σήμερα. Έτσι. Τι καλά. Καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Τέλος. Ναι. Πρώτη εδώ. Το δίνουμε. Τέλος. Το φιλαράκι μου φευγάτος τώρα που δεν δουλεύει τα Βατοκύρια, κατοικαίρεται για αυτόν. Ω, καλά. Δεν ακούς τραγουδάει, έτσι. Κάνει. Εννοείται. Αλλά μετά τους κουλκουμέδες, δε φίλε, έχει χάσει, έχει εξαφανιστεί. Οπα. Να τα, μη μας πληγώνεις τώρα. Ποιους κουλκουμέδες. Είπαμε, τόσο δεν μπορεί να χωνεύσει. Ας πάρει μια σουρωτή. Τι έγινε, να δώσει και ένα δροσαβίδι. Εγώ ακόμα μαλλόξτρο. Δεν υπάρχει περίπτωση το συγκεκριμένο αναψυκτικό. Δύσκολα, δεν υπάρχει. Ναι. Όχι. Λοιπόν, δύσκολα ποτέ δεν είναι τον Ηρακλή, παιδιά. Δεν είναι να το παιχνίδι, δεν θα φάσει. Αλλά δεν γίνεται με την μπαλάρα να νικάς 3-1 στο πρώτο επίχρονο. Για δύο δοκάρι για να πηγαίνει να τρώσει φίλε 300 στο δεύτερο. Γίνεται, εντάξει, ποδόσφαιρο είναι ρε παιδιά από την άλλη. Γι' αυτό το αγαπάμε το άθλημα. Δεν είπαμε ότι δεν γίνεται. Ναι. Γίνεται, αλλά όταν είσαι Ηρακλής, ναι, και παίζει τον Απόλλων Λάρισας, εκεί λέω δεν γίνεται. Ναι. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα ο Πάγκο να παίζει με τον Έντο Πάντο, μηνικά 3-1 και να τρώει. Είσαι καταδικασμένος, ναι, όταν έχεις το βάρος της φανέλας. Βέβαια. Είσαι καταδικασμένος να κερδάς τέτοια παιχνίδια. Έτσι. Ναι. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολη κατάσταση στο γύρο. Υπό πολλές έννοιες. Τέλος πάντων. Ας το αφήσουμε αυτό. Ναι.
από Black Friday λέει σήμερα, ναι. Η Ελλάδα παγκοσμίως, ναι. Είναι στην τέταρτη θέση, ναι. Και ποσοστό αυξήσει το, το πωλήσεων. Ναι. Το έχουμε υποδεχθεί, το έχουμε... η Ελλάδα της κρίσης κιόλας. Από πάνω μας είναι το Πακιστάν, η Ουγγαρία, ναι. Και μια ακόμα χώρα που μου διαφέρει. Ναι. 2.600% πάνω. Πιάνει τελικά επιχειρηματικά, πιάνει η συγκεκριμένη συνθήκη. Πιάνει ρε φίλε, πιάνει, ναι. Γιατί και πολύ διαφήμιση παίζει. Ναι, έπεσε. Έτσι, έχουν ναι. Ένα-δυο κράχτες, ο κόσμος και πάει, έτσι γίνεται συνήθως, μπαίνεις μέσα, βλέπεις και τις άλλες τιμές, αν νομίζεις ότι και εκεί είναι Black Friday. Ναι, εκεί γίνεται το κόλπο, μπράβο, έτσι ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 85% των Ελληνών γνωρίζει την Black Friday. Δηλαδή, αν τους πεις, ας πούμε, τους ίδιους ακριβώς, το 1940, ποιους πολεμήσαμε. Τι λες τώρα. Θα σου πούνε, ξέρω εγώ, τους Γερμανούς, όχι τους Γερμανούς, τους Τούρκους που μπήκαν με τα τάξη στο Πολυτεχνείο. Θα σου πούνε, ναι. Ένα συνοθήλευμα πραγμάτων. Αυτοί τους 40 που μας κάναν τον Black Friday, μας το πήραν, θα σου πούνε αυτοί. Ενώ τώρα, ας πούμε. Το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού γνωρίζει. Άντε καμιά γιαγιά πάνω στις σφαίρες. Να μην ξέρει, ας πούμε, και η γιαγιά της Ρο, ξέρω εγώ, η κυρία της Ρο, να μην γνωρίζουν αυτές. Όπως είδα χθες πολύ πετυχημένα στο Facebook, Black lays the night in the mountains. Ναι, έτσι, ναι. Καλά, υπάρχει και το άλλο το ρητό. Once you go black, you never go back. Ναι, δεν ναι. Ξέρω, αυτό. Ναι, εντάξει, λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός. Κανονικότατα. Εμείς με BBC, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν θέλω να υπάρχουν παρανοήσεις. Το ξέρουμε, ρε. Αφού τα ακολουθούμε, ξέρουμε λαμπού. Τι περιμένουμε το πρώτο σουβλατζί που θα κάνει τον Black Friday. Υπάρχει, το είπα. Είδα ανάρτηση. Μείον 10 λέει τις 100. Δεν πήρες χαμπάρι τίποτα. Δεν πήρες χαμπάρι τίποτα. Όχι. Κατάστημα νομίζω στον Εύωσμο δίνει σήμερα όλη μέρα ένα συν ένα τα σάντουιτς. Ωραία φίλε, σκοτώμα. Ό,τι σάντουιτς και αν πάρεις, ένα συν ένα. Κλείνουμε την εκπομπή λίγο πιο νωρίς, ναι. Να παραστηθούμε απ' έξω. Ναι. Υπάρχει και διαφήμιση κανονικά στο ραδιόφωνο ρε φίλε και στο ραδιόφωνο σας. Μάλιστα. Τι λούμπα ήταν αυτή. Ωραία, υπέπεσα σε λούμπα. Καλησπέρα, θα βάλουμε εκεί τις φωνές μας. Δεν μας καταλάβατε ποιοι είμαστε. Ψαχτείτε. Ψαχτείτε να μην πληρώσουμε ούτε το ένα. Δίκιο έχεις. Να πάρουμε το συν ένα μόνο. Ναι. Μάλιστα, ευχαριστούμε για αυτή τη σημαντικότατη ενημέρωση. Θα την αξιοποιήσουμε. Φευγάτε, ακούς, φεύγουμε. Πάπη, μπορεί να δεις ένα ευρώ σε ένα παιδάκι έξω από το γυράδικο και να πηγαίνει να σου παίρνει. Έλα, συνέλα, συνεχώς. Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά. Σε φιλούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Είμαστε τέταρτοι. Είμαστε τέταρτοι όσον αφορά το επίπεδο των πωλήσεων και μάλλον το ποσοστό της αυξήσεως των πωλήσεων αυτή την ημέρα. Πρώτο το Πακιστάν, δεύτερη Ουγγαρία, τρίτη Ιταλία, τέταρτη εμείς. Πακιστάν, ρε φίλε, πρώτο. Πρώτο το Πακιστάν. Και αυτή η κρίση υποτίθεται. Ποιος κρίση. Ποια κρίση. Δεν υπάρχουν κρίσεις. Δεν έγινε χαμός. Καλημέρα στη Γραμμούλα, αν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλησπέρα από Μαϊάμι και Happy Black Friday. Έτσι, καλώ ήταν. Thanksgiving. Καμιά άδεια να πάρει εσύ. Είχε χθες. Ναι. Αυτό... Καμιά άδεια να πάρει. Έχει παρατηρήσει ότι μα παίρνει μετά τι αργίε. Ξέρει τι κάνει αυτό. Σε μένα τσιγκλάει τώρα. Έχω βρει τι σωστέ μέρε να πάρει εκεί στο φίλο του Στέφανο που αναγνωρίζει το κύριο του δημοσίου υπαλλήλου. Το μεγάλο Μαϊάμι, το μεγάλο. Ναι. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη εσένα θυμάμαι. Έχει παζάρι και βλέπω τα φανελάκια. Είναι σε προσφορά, λέω να το πάρω το παιδί, λέω, επειδή τα υδρώνει εκεί στο Μαϊάμι. Μέχρι και NBA δεν είχε χθες δηλαδή. Τόσο αργία. Ναι, τόσο αργία. Ναι, παιδιά, NBA δεν έχει. Αλλά football είχε, δεν έχει πάντα. Παραδοσιακά έχει football. Ναι. Παραδοσιακά έχει football. Όχι πολλά, 3-4 μάτς περίπου. Εγώ τώρα γύρισα από το mall πριν 5 λεπτά, γιατί τα mall σήμερα έχουν extended πρόγραμμα μέχρι περίπου τις 1 το ξημέρωμα που γίνεται ο κακός χαμός. Extended. Ναι, τώρα όμως. Ναι, το μόλι είναι ανοιχτό τέτοια. Κάτσε, εκεί είμαστε. 8, είμαστε τι ώρα? 10. Τώρα είναι μεσάνυχτα. Βράδυ είναι κύριε. 12 η ώρα. Δηλαδή ουσιαστικά είμαστε ακόμα Thanksgiving. Ναι. Ας πούμε βράδυ. Ναι, τυπικά ναι. Αλλά παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ για να μπορεί ο κόσμος να πάει. Άκου τώρα. Ναι. Στατσιά. Να πάει και να σταμπάρει πού είναι το συγκεκριμένο πράγμα που θέλει να αγοράσει αύριο Black Friday. Ωραία, χαρτογράφηση. Και να τρέξει στο Black Friday. Ακριβώς έτσι. Και να τρέξει αύριο το πρωί να το πάρει ως προτεραιότητα. Δηλαδή γίνεται όπως φαίνεται με τις σουρές και μετά πλακώνονται, έτσι ακριβώς γίνεται. Περιμένουν στην πορεία. Δεν έχετε ιδέα. Κάτσε, για να το καταλάβουμε αυτό. Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, για να το καταλάβουμε. Δεν μπορείς να ψωνίσεις, δηλαδή απλά πας και βλέπεις.
αυτή τη στιγμή. Όχι, σήμερα ψωνίζει κανονικά. Απλά δεν έχουν τόσο μεγάλες εκπτώσεις όπως συνήθως είναι 20-30% περίπου σήμερα. Αύριο είναι που είναι ο μεγάλος χαμός που έχει 80-70% αναλόγως. Εκεί έχει πραγματικά Black Friday. Αν δείτε, εκεί είναι ολοκληρωτικά Black Friday. Παιδιά, μιλάμε για ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να έχουν 8 κατοστάρικα, αύριο μπορεί να έχουν 150 παραδείγματος χάρη. Τι παίζεις λίγο τις μάπες σου. Τέτοιες εκτόσεις. Έχω φύγει με τα γάδια του box εκεί πέρα. Έχω σταμπάρει ήδη ένα ωραίο PlayStation 4, το έχω βρει 2 κατοσταρικάκια, αύριο με 2 παιχνίδια μέσα, έχω πάει πρωί-πρωί να το πάρω. Κανονικά το πήρες. Θα το προλάβεις, δεν θα έχει ουρά, δεν θα έχει... Ως Έλληνας, βρήκα άλλον Έλληνα που δουλεύει σε κατάστημα ηλεκτρικών. Ξέρει, εγώ κατάλαβα την καμπάτσα μου. Ξέρω εγώ τώρα. Στο τέλος θα αρχίσει αυτό, θα δίνεις κανένα χαρτζηλικάκι και στον υπάλληλο και θα σε έχει να πει. Καλά, ρε, υπάρχει περίπτωση να μην βρει την άκρη δημόσιου υπάλληλου στο Μαϊάμι, Έλληνα. Επίσης τώρα μου δίνεις, θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Να έχουμε coach, trainer που να βοηθάει τους. Να χαρτογραφεί την περιοχή, να κάνει τζόκινγκ, να κάνει φυσική κατάσταση στους πελάτηδη. Ναι. Ούτως ώστε την επόμενη μέρα να είναι πολύ. Να βάλουμε τον Στέφανο. Box. Box. Εγώ μπορώ να σε κάνω. Δεν θα τρέξω πολύ, αλλά ένα δρόμο θα σε ανοίξω. Ένα δρόμο και καμιά μπουνίτσα. Δεν έχετε ιδέα για το τι συμβαίνει. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που μπαίνανε μέσα και με μπλοκάκι αναλυτικά γράφανε. Το βλέπω μπροστά στα μάτια μου. Πού είναι ακριβώς μέσα στο κατάστημα το αντικείμενο που θέλουν. Και εκεί που γίνεται, παιδιά, ο κακός χαμός είναι. Σε μαγαζί με νηφικά, παιδιά, τα χουλιγκάνια όλης της Ελλάδας να μαζευτούν, δεν κάνουν μία μπροστά στην Αμερικανίδα που θέλει να πάρει τον νηφικό της 80%. Ποια πεζογέφυρα μου λες, τι πεζογέφυρα, μόνο ένας Έλληνος μπορεί να το φανταστεί. Εντάξει, ζούμε και περιμένουμε. Ναι, δυστυχώς εδώ δεν έχουμε πατροπαράδοτο ξύλο και θα θέλαμε κάτι παραπάνω. Λες όμως ότι άμα γίνει κανένα σκηνικό να τιμωρηθούν μετά τα μαγαζιά. Μείον τρεις. Οι νύφες πάνε με τις μανάδες εκεί πέρα. Με τις μανάδες πάνε οι νύφες. Θα είστε δύο μέρες και κλεισμένο, ξέρω εγώ. Ναι, τέτοια φάση. Στο Βόλο, στα τέτοια αυτά. Μάλιστα, θέλουμε ρεπορτάζ από τη σημερινή ημέρα, μια και είσαι εκεί. Τώρα, αν μπορέσεις και τη Δευτέρα να μας βγεις. Όχι, άδεια έχει, δεν μπορεί να κοιμάται. Βράζει. Μετά από κάποια στιγμή. Λοιπόν, θα έχει. Κατάθεση Γαλοπούλα έχουν. Τη Δευτέρα να δώσω ρεπορτάζ. Ναι, θέλω ρεπορτάζ και για τη δικιά σου, ας πούμε, περιπέτεια. Ναι. Τι έγινε τώρα, με τον Έλληνα. Περίμενε, μην κλείσει. Θέλω να ρωτήσω τώρα. Είσαι σίγουρα Έλληνας και έχεις βρει και άλλο Έλληνα εκεί πέρα στο δημόσιο υπαλληλίκη. Δεν μας ακούει κανείς τώρα, μην αγχώνεσαι. Και τώρα έχεις πει να βαράει μια εισιτική κάρτα μια αυτό όταν πηγαίνετε. Σίγουρα Έλληνας δημόσιος υπάλληλος. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, Στέφα, αλλά εντάξει που. Δεν υπάρχει άλλος Έλληνας δημόσιος υπάλληλος στο Μαϊάμι. Με ρίμνησε, αυτό να διοριστώ, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απολύτως. Πω ρε φίλε, δηλαδή εντάξει ρε, εσύ τώρα για να είσαι ο μόνος έχεις το τηλέφωνο του Τραμπ στο κινητό σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Ή της κυρία Μελάνιας. Έχει, όποια πέτρα να σηκώσεις, οι Έλληνες διαπρέπει. Μάλιστα, έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μάχη, σχεδόν Δήμος Βερίκιος των εκτόσεων. Αγαπημένος μου δημόσιος υπάλληλος, τελείως. Πολεμικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, φιλιά. Τσάω, τσάω, τσάω. Είμαστε prime time της Αμερικής, 12 και 4. 12 η ώρα κανονικότατα, ναι. Σου λέει όλα τα χουλιγκάλια της Ελλάδος να μαζευτούν. Καλά, και νομίζω ισχύει αυτό το συγκεκριμένο. Κανονικότατα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τον σταθμουδάκο μας με τον Λίπερο 107,4 FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και εν λόγω επειδή στα ίντερνετια. Χθες είχαμε και λίγο μπασκετάκι, είχαμε Euroliga, ο Ολυμπιακός κέρδισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης και... Όχι σχετικά εύκολα. Αφηλία στο Σπανούλη, του βγήκαν όλα αυτά. Του βγήκαν αυτό είναι ο Σπανούλη. Επειδή τον έκραζα προχθές, Σπανούλη αγόρι. Σπανούλη αγόρι μου παράτατα και πήρε και τα ναι, κοίταξε, έχει πάει πολλές φορές στον Ολυμπιακό λόγο Σπανούλη τώρα τελευταία. Τον τελευταίο χρόνο. Μεγάλος ο Σπανούλη, αλλά την έχει πατήσει ο Ολυμπιακός με τον Σπανούλη. Εντάξει, ναι, άμα του πάει το παιχνίδι. Όχι σχετικά εύκολα, αλλά εντάξει, είχε το πάνω χέρι, παιδί μου. Είχε την υπεργή που προηγούταν σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρο του παιχνιδιού απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, 88-83
Γκραν Κανάρια Μπάγερ 74-89, Μακάμπι Τελαβή Φενέρμπαχτσε 70-74, Νταρουσάφα Κανατολού Εφές 88-93 και σήμερα βέβαια Euroleague. Ο Παναθηναϊκός παίζει 9.30 απέναντι στην Μπασκόνια. Εκτός Ζαλγκίρις Κάουνας Κίμκι, Μπούντοσνος Τσέσεκα Μόσχας και Μπαρτσελώνα Μιλάνο. Το βραδάκι 7.45 το Ζαλγκίρις και 10 το Μπαρτσελώνα. Έτσι για όσους δεν θα βγουν να έχουν κάτι να κουτσοδούν. Ναι, γιατί... Σφερόπουλος δεύτερη ήταν. Δεύτερη ήταν. Ναι, από τον Μπράντοβιτς που όπως το time out φαινόταν εκείνος ο Μπράντοβιτς. Τι μελιτζάν είναι αυτό. Είναι. Γιατί ξεκινάει και δυνατό Σαββατοκύριακο μετά και τα, με μεγάλη προσμονή μετά τα, τις διακοπές. Τι. Τις διακοπές, ας πούμε, λόγω επειδή των εθνικών. Έτσι, έχουμε έτσι, ένα μπάλα, Σαββατοκύριακο Super League. Φυσικά έχουμε και το σούπερ κλάσικο. Αυτό είναι. Αύριο νομίζω θα το δει. Είναι και Σάββατο έτσι έξω. Ωραία, μια χαρά, δεν έχει κάτι 7,5 άλλο. 7,5 παίζει ο ΠΑΟΚ στα καπάκια. Όχι, ο ΠΑΟΚ 5,5 δεν παίζει. Νομίζω 7,5. 7,5 είναι ο ΠΑΟΚ. Τι μα κάνανε. 19,30 γράφει. Γιατί εγώ το νόμιζα ότι είναι 5,5, 5 και 4 και χάρηκα. Να δω, μην μιλάς. Κάτσε να το ξαναδώ κι εγώ, ρε. Ο ΠΑΟΚ τι ώρα παίζει. Ναι, 7,5. Ρε, του αλίτε. Τσαλίτιδη. Τίποτα. Θα αδειάζει το γήπεδο. Σφαίρα. Σφαίρα κανονικότητα. Το μάτσο είναι 9,5. 9,5 είναι, ρε. Εντάξει, το προλαβαίνει μόνο. Το προλαβαίνει. Μέχρι να παίζουν τα χαρτάκια καπνογόνα εκεί, λίγο ξύλο, μαχαιρώματα, 11,5 θα ξεκινήσει. Αργεντινή. Κανονικότητα. Να πάει καμιά παρατασούλα. 2-2 το πρώτο. Δεν είχε λήξει. Πόσο ήταν, περίμενα. 2-2, μπράβο. 2-2 ματσάρα αυτά. Τώρα παίζει Μονουμεντάλ, ε. Ναι. Και εκεί τώρα του περιμένουν. Του είχα πει το. Το Μονουμεντάλ έναν ναι. που πούλησε τη εισιτήρια. Αυτό δεν το είπες, ας πούμε, το είπες εκτός αέρα είναι. Αυτή την καταπληκτική ναι. ιστορία που δεν τη γνώριζα. Δεν θυμάμαι τώρα το site, βασικά το είδα πριν 3-4 μέρες. Φρέσκες ειδήσεις βεβαίως. Τι σου είναι, της River να πούμε, είχε ένα εισιτήριο, το πούλησε, το έβγαλε στο ίντερνετ και λέει όποιος μου δώσει δουλειά το πουλάω. Δουλειά μόνιμη. Μόνιμη κανονικά. Δουλειά τώρα με το σάμερο κάματο. Ναι, και το όντως πήρε μια καλή δουλειά. Πήρε και καλή δουλειά, ε. Ναι, καλή δουλειά. Και το κράξανε στον οπαδί και δεν έχει μούτρα τώρα, ξέρεις τώρα ένα εισιτήριο βρήκες για αυτό το match. Τη δεκαετία δεν ξαναγίνει. Μια φορά σε 10 χρόνια. Ποια 10 χρόνια και παραπάνω. Δεν έχει ξαναγίνει. Τελικό του Λουάρι Πάουκ. Τελικό του Λουάρι Πάουκ. Ναι, αλλά σου λέει άλλο τώρα η ανάγκη του να πάει να δουλέψει όλο τον χρόνο. Ναι, αλλά. Δεν είναι και τη δουλειά. Σω ήρθε να πούμε δεν τρέπεσαι. Μπούλινγκ κανονικά τώρα. Και το μπούλινγκ δεν είναι τώρα τι έκανε. Ξέρει κάτι κοκόρια κεφάλια μοσχάρια στο σπίτι πεταμένα απ' έξω. Κάτι φίδια κρεμάτα. Wanted αφήσει έξω από το γήπεδο. Ναι. Η σφαίρα χαραγμένη με το όνομά σου έξω κανονικά. Και όλα αυτά για μια δουλειά και αυτό την ήθελε τη δουλειά. Πάμε να δουλέψει ρε κορόιδο. Πάνε δε αυτό και μετά έχει ο Θεός. Θα το βρει. Άμα κερδίσει η ομαδάρα, τι ανάγκη έχει μετά. Τώρα δεν ξέρω πού δουλειά βρήκε. Στην Αλάσκα το στείλανε. Για να μην το ψάξω κάτι τέτοιο. Γιατί από την άλλη σου λέει, σκέφτηκε αυτό ότι ήταν ο παδός της River. River, ναι. Σου λέει ρε παιδί μου, γίνεται ότι γίνεται. Α πούμε, παίρνουμε το κύπελο. Δεν έχω δουλειά να πάω τη Δευτέρα για να κοντράρω του άλλου. Να σα πω τι έγινε, να πούμε πόσα φάγατε και τέτοια. Ενώ τώρα σου λέει θα αποκτήσω δουλειά ούτω ώστε να μπορώ να πάω με μούτρα τη Δευτέρα να αγοναλέω. Θα γίνει στο γραφείο. Αλλά αυτό. Αλλά την, και θέλω ρε, να πούμε εκεί που βρήκε δουλειά αφεντικό σου να είναι Μπόκα Τζούνιο. Όχι, λες να του έδωσε τέτοιο για να τον απολύσει. Κανονικότατα. Και η φάση είναι ότι κάπου. Τον, σε δήμο νομίζω. Καλή δουλειά τον πήρανε. Ναι. Ξέρω διευθυντή. Κάτι τέτοιο ρε. Κοίταξε να σου πω κάτι τώρα. Ο άλλο α πούμε καίγεται. Δεν έχει βρει εισιτήριο. Σωστά. Έχει μια καλή δουλειά. Είναι αφεντικό, είναι επιχειρηματία, είναι αυτό. Κάτι τέτοιο δηλαδή θα το βρει και το εισιτήριο. Που πληρώνει α πούμε σουίτε αυτά τι ιστορίε και για εκείνο το μάτ δεν βρήκε. Είναι άπλα, α πούμε, τάχη. Σου λέει θα τον πάρω. Μα δεν του κοστίζει τίποτα. Εννοείται. Θα τον πάρω στη δούλεψή μου, θα μου παράγει, ναι. θα καρποθώ την υπεραξία και θα πάω στο γήπεδο. Ουσιαστικά τζάμπα πάνω εδώ το μάτς. Γιατί να μου του δώσει μια πολύ καλή δουλειά. Καλώ. Θες να δούμε και εμείς στο μέλλον τέτοιες μέρες όταν θα παίξει πάω κάρι στο τελικό του... του Τσουλού. Για του χρόνου δεν το βλέπω. Ούτε το Σαββιουάρι κάνει κανένα ντεμαρέ και βγει, α πούμε, Champions League. Εντάξει, μπορεί να βγω από το. Ε? Από πού? Από να πάρω το Europa Cup του χρόνου που θα πάω. Ευρώπη, εντάξει, τελικό. Okay. Είναι και αυτό ένας δρόμος. Μόνο έτσι. Νομίζω για να οδηγηθεί η ομάδα του Άρεος στο Champions League. Να σηκώσω κανένα κυπελάκι, λέω εγώ. Κυπελάκι πηγαίνει σε Europa League πάλι. Ναι, αφού σηκώσω και το Europa League, πάω σε αυτό. Ναι. Άρα σε 3-4 χρόνια ετοιμαστείτε για τελικό. Άρσεναλ, έρχομαι έτσι, Άρσεναλ. Οι άνεργοι θα βρείτε δουλειά και από τώρα προνοήστε. Εισιτήριο θα πάρω εγώ για τελικό από τώρα να το έχω καβατζωμένο. Έτσι. Θα στο πουλήσω εσένα. Εντάξει, θα σα δώσω εγώ δουλειά να πούμε κανένα. Αγόρι μου. Ένα πάρτο. Super League
λοιπόν αυτό το Σαββατοκυριακάκι έχουμε, κυρίες και κύριοι, επιτέλους ας πούμε, να μπούμε μέσα σε καταστάσεις πρωταθλήματος. Αύριο Σαββάτο, εδώ με τα προγνωστικά μας πάνω απ' όλα, να επιστρέψουμε στις προφητείες του λόγου επιθύ. Εννοείται, πάρτε κουβάδες. Πάρω χαρτί. Πάρτε χαρτιά, πάρτε κουβάδες, πάρτε και αρχίζετε να σημειώνετε. Αύριο στις 4 η ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Απόλλων Σμύρνης. Γιατί μου γκρίζεις, βλέπεις καμιά, ο Απόλλων Σμύρνης, πάω, Σμύρνη. Δεν τα κατάφερε απέναντι στον Άρη, προσπάθησε αυτό, σκόραρε για δεύτερη φορά, έχει τώρα τον Παναθηναϊκό, τον καλό Παναθηναϊκό. Σμύρνη, γυμνασμένη ομάδα, στο είπαμε. Λες να κάνει τώρα τη ζημιά, να δούμε κανένα... Εμείς είμαστε άλλοι αγύμναστοι, εμείς. Να, όχι, να δούμε τώρα με τον Παναθηναϊκό, γιατί όλοι θα είναι πάρα πολύ σίγουροι λες. Για το τι και το πώς. Κάπου δεν πρέπει να γίνει και μια ζημιά, κάποιο αναπάντητο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Να το παίξουμε κακοπρόη και καχύποπτη, λες εκεί. Όχι, δεν το λέω καχύποπτα, ας πούμε. Απλά εντάξει. Ναι, η Σμύρνη καίγεται, δεν. Καίγεται. Η μάνα, η Σμύρνη, μάνα καίγεται. Μάνα, η Σμύρνη είναι δύσκολο. Βέβαια, με βάση τη λογική, εντάξει. Παραθυμιακός. Για να δούμε. Η Σμύρνη τώρα είναι με ένα βαθμό, ρε παιδί μου. Έχει πέσει ήδη να πούμε. Ναι. Εγώ σου είπα την αρχή ότι θα πέσει αυτό. Καλά δεν είναι. Τι το δίνουμε σαν σκοράκι. 2-0 καθαρό θα το δώσω. 2-0 καθαρό θα το δώσω εγώ, ένα 3-1. Αν δεν θα ξαναβάλει κανένα γκολάκι ο Απόλλων Σμύρνης. Να μην βάλει ένα γκολάκι να πούμε καημένος. Στις 5 και 4 το Αστέρας Τρίπολης ΑΕΛ Άρης. Αστέρας Τρίπολης με Γιώργο Παράσχο. Ναι. Δεμπούτο είναι ο Γιώργος Παράσχος. Ασούμε, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Δεμπούτο. Η ανταλλαγή, η ανταλλαγή αυτή. Έφυγε ο Παράσχος, έφυγε ο Παντελίδης. Και ο Παντελίδης κάνει δεμπούτο με την ομάδα του Άρεος. Αστέρας Τρίπολης Λάρισα. Μονόδρομος. Μονόδρομος, μονόδρομος. Για ποιον? Για Τρίπολη. Η Τρίπολη 6 βαθμούς, η Λάρισα είναι στους 11 πάνω από τη ζώνη. Ναι. Εντάξει, αλλά άμα χάσει. Εντάξει, ρε φίλε, ζώνη τύπου βασμού είναι Λιβαδιακός 7, Γιάννηνα 7, Πόφη 7, Τρίπολη 6, Σμύρνη πεσμένη 1. Για να δούμε τι θα κάνει η Τρίπολη. Ναι. Θα το δώσω άσο, καθαρό δεν γίνεται. Είναι απίστευτο, βλέπω τώρα εδώ τις στοιχηματικές. Λες και είναι η διαφορά, την Τρίπολη τη δίνει 1,53 τον άσο. Σοβαρά. Απίστευτο. Λες και είναι, ρε φίλε, τέτοιο. Ναι, εντάξει, τον Παράσχο πήρε, δεν πήρε το. Ρεάλ Λεγανιές παίζουν, ρε παιδιά. Καθίστε καλά. Η Τρίπολη, η οποία είναι στη ζώνη τύπου βασμού, δεν έχει κάνει καθόλου καλό ξεκίνημα. Είναι προτελευταία, είναι το ένα ή το άλλο. Δεν έχει λογική η συγκεκριμένη η απόδοση. Παρ' όλα αυτά, όλοι βλέπουν ότι θα πάει με την νίκη. Τι έδωσε αποτελεσματάκι. Τι να δώσω τώρα. Ένα 0 θα δώσω. Ένα 0. Εγώ θα το δώσω 0-0. Δεν μ' αρέσει, ας πούμε, αυτό το κρατεό και ισχυρό φαβορί που δίνεται ο Αστέρας Τρίπολης. Και στις 7 και 7 σκέτο, λόγω επειδή ΕΡΤ, Πανετολικός ΑΕΚ. Εδώ, οτιδήποτε εκτός από το διπλό, έχουμε τεράστιες εξελίξεις στην ΑΕΚ. Ναι, λες ότι οτιδήποτε Μαρίνος, διπλό, ναι. Άρα μονόδρομος. Η ΑΕΚ, η Πανατολικός του Δέλα, ήδη έχουν αρχίσει τα σενάρια. Σε περίπτωση ήτας του Πανατολικού, όλοι θα πούνε Δέλας. Σε περίπτωση νίκης του Πανατολικού, κανείς δεν θα πει Δέλας. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες. Έτσι ακριβώς. Τι το δίνουμε. Αγρίνιο. Αγρίνιο. Με το Αγρίνιο. Σε παρακαλώ. Ναι. Οπότε. Ένα-δυο. Ένα-δυο. Μηδέν-ένα το δίνω εγώ. Δύσκολα, αλλά θα το πάρει η ΑΕΚ, η οποία προέρχεται από την Ήτα Σόκα από τον Ατρόμητο. Και στις 7.30 και όχι στις 5 και 4 το που θα ήθελα εγώ. Έτσι. Για να είμαστε πολύ άνετοι για να παρακολουθήσουμε τον Boca River. ΠΑΟΚ Ξάνθη. Τι μου γκρίζεις, βλέπεις εδώ απώλεια. Έλα, όχι, ρε, η απώλεια. Ξάνθη μισή ομάδα έρθει. Αρρωστήσανε σαν και εμένα αυτή. Ναι, έτσι. Δικαιολόγονται όμως. Φυσικά είναι δικαιολογημένοι. Αν δεν ήσουν άρρωστος, θα έλεγες ελά, βρε, πού την είδατε την αρρώστια. Ποια αρρώστια τώρα. Την Ξάνθη τη δικαιολογώ όπως και να μην κατέβαινε πάλι δικαιολογώ, γιατί εντάξει, είναι δηλωμένη φιλικά προσκύμενη στον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Δεν θα την κατηγορήσω τη Ξανθούλα ποτέ. Έχει κάνει άπειρες κηδείες στον ΠΑΟΚ. Άπειρες κηδείες που δεν χρειαζόταν την δεδομένη στιγμή. Άσε λίγο να το παίξω λίγο ιντρικά, να ανάψω κανένα ΠΑΟΞΙ εδώ πέρα. Δεν ανάβουν, είναι πρωί. Να το δώσω κανένα 7-0 αυτό να γουστάρουν. Είναι και Παρασκευή, δεν ανάβουν εδώ κανένα. Τα λαμπάκια δεν έχει. Για οτιδήποτε άλλο πες. Άμα είναι Παρασκευή. Για ποδοσφαιρικά δεν ανάβει κανένα στα λαμπάκια. Ωραία, τι παιδιά είστε. Τέτοια παιδιά είναι το κοινό. Θα το δώσω μια τριάρα ξεκυρισμένη. Τριάρα, πόσο? 3-0. 3-0, ένα 2-0 θα το δώσω εγώ το παιχνίδι αυτό, το αυριανό. Το River τέτοιο δεν το δώσαμε όμως κάτι. Παρέθεση, μια και πάμε σε 9.30. Ναι, αν θα λήξει, θα το δώσουμε και εκεί. Θα λήξει μόνο τώρα. Τι ώρα θα λήξει. Και στο πρώτο δεν έγινε και κάτι. Τώρα είναι τα πράγματα. 2-2 ήταν στο πρώτο. Ενώ δεν έγινε κάτι όσον αφορά τις κερκίδες και τέτοια. Εντάξει. Είναι τόσο κοντά.
ένα πατροπαράδοτο φτισίδι, α πούμε. Δεν είναι γραφούρι, μόνο τη Μπόκα ήταν. Μου θυμίζει αυτό τη Μπόκα ώρες-ώρες εκεί το Παντελή Μαγουλά τη Νίκη Βόλου, το ιστορικό γήπεδο, ναι. Ναι, 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 παντελή. Που βλέπαμε τα μάτσα, α πούμε, και το τι έφευγε, το τι. Σάλιο. Κάτι πράσινα ρώση, κάτι τη Sporting Λισαβόνα, κάτι φανέλτη. Πρωί-πρωί τώρα να μην τα λέμε. Sporting Λισαβόνα. Έχουμε τη διάθεση του κόσμου, αλλά πολύ πολιτισμένη και Αργεντίνη. Ναι, χαλάσανε κι αυτοί. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή. Κυριακή στις 5 και 4 Πας Γιάννενα Λεβαδιακός. Να τα. Ο Λεβαδιακός στους 7, ο Πας Γιάννενα στους 7. Ντέρμπι. Εδώ σχεδόν ματς ζωής και θανάτου τρόπον. Θα δώσω το Γιάννενο. Οτιδήποτε εκτός από νίκη τα Γιάννενα φεύγει ο Πετράκης, να ξέρεις. Φεύγει και ο Πετράκης. Φεύγει, εδώ. Ναι, λες, θα έχουμε Σαββατοκύριακο εξελίξεων όσον αφορά το πρόβλημα. Εννοείται, ρε φίλε. Μάλιστα. Ναι. Οπότε θα το δώσω κουτσό 1-0. Κουτσό 1-0 θα το δώσω εγώ τον Μπαμ. 1-2 Λεβαδιακός. 1-2. Έτσι μου ήρθε, ρε παιδί μου. Τώρα τι να σου κάνω, αυτή είναι η έμπνευση τη στιγμή. Αύριο θα πρέπει να αλλάξω. Στις 7 την Κυριακή, Ατρόμητος Αθηνών, Ολυμπιακός Πειραιός. Μ' αρέσει αυτό. Τι θα κάνει ο Ατρόμητος, ο φωνέας των γιγάντων. Έχει αποσπάσει η ισοπαλία από τον ΠΑΟΚ, κέρδισε την ΑΕΚ εκτός. Τώρα έχει τον Ολυμπιακό. Τώρα και τι γίνεται με τους φίλους του ΠΑΟΚ, με ποιον είναι. Με ποιον. Είναι με τον Ατρόμητο που τους καταδιώκει σε απόσταση αναπνοής 26 ο ΠΑΟΚ, ο Στέφανος Ατρόμητος, ή με τον Ολυμπιακό που είναι πιο πίσω. Είναι σε μια 6 βαθμούς πίσω είναι ο Ολυμπιακός. Απόσταση ασφαλείας. Ναι. Δεν πήρε τους μείον 3 που πολύ περιμένανε. Όχι. Δηλαδή. Είναι στους απλούς. Και μόνο 6 βαθμούς. Με ποιον εδώ, είσαι σε αυτή την περίπτωση. Αν παιχτεί 50 ρίσιο που δεν βλέπω, είναι βαριά 0-0, αλλά εγώ το δώσω 0-1, διότι φέτος στον Ολυμπιακό δεν δόθηκε κανένα πέναλτι στο 80, σφίξαν τα γάλατα. Μπορεί να δοθεί αυτή την. Και εγώ βλέπω νίκη του Ολυμπιακού με 1-2 θα το δώσω. Αυτή την αγωνιστική. Κάπου και ο Ατρόμητος θα πρέπει να κάνει και μία ήττα. Είναι, παραμένει αίτητος. Ναι, αλλά είναι δυνατή ομάδα. Πολύ δουλεμένη. Είναι πάρα πολύ καλός είναι ο Ατρόμητος. Τρεις οπαλίες έχει και καμία ήττα βλέπω να σπάει εδώ τώρα, ας πούμε. Και τουβλό. Στις 7.30 παράλληλα τώρα να βάζουν όλα. Νάτα. Αυτό έχει γίνει φέτος. ΕΡΤ και. Νόβα. Και νόμα του χρόνου μα πήγε κανένα open, φαντάζεσαι, έχουμε τώρα 3 κανάλια για να τα βάζουν όλοι. Θα θέλω το prime time. Τι θα γίνει. Θα το βάζω όλα 7.30 ώρα. Εκεί να σε δω τώρα τι γίνεται. Γιατί και τον Ατρόμητο θέλουμε να δούμε τον Ολυμπιακό, αλλά θέλουμε να δούμε και το όφι Άρης στις 7.30 της Κυριακής. 2 και 2 τηλεοράζει. Δύο και δύο, αλλά δεν το βλέπεις. Δεν βλέπεις χωρίς φωνή. Ναι. Και χωρίς φωνή και δεν συγκεντρώνεσαι. Ναι, δεν γίνεται. Ντεμπούτο Παντελίδη. Ναι, στο πάγκο του. Ζόμπι, γιατί. Ζόμπι το λένε. Γιατί. Είσαι ζόμπι, ο Σάβας Παντελής, ο προδοτής είναι χλωμό, ξέρω εγώ. Resident Evil. Σάβαλ Σαμωμένος είναι στο πάγκο. Ζόμπι το λέγανε παλιά. Μάλιστα. Τι βλέπεις εδώ, το ντεμπούτο θα είναι το. Μονόδρομο. Καλά, από μονόδρομο σήμερα έχει αλλάξει όλο τον κώδικα δική σου εφορία. Θα σου πω κανένα χείρα που με που το βλέπει, αρχίζει να φευγάζει το τηλέφωνο εδώ πέρα. Εγώ το βλέπω 1-1 και το δίνω. Το δίνω και το δίνω το 1-1. Εγώ δεν μπορώ να το δώσω 1-1. Αλλά δεν μπορεί. Απαγορεύεται να δίνουμε τις ομάδες Θεσσαλονίκης να χάνουμε. Δεν γίνεται. Κουτσό 1-2 θα το κουτσό 1-2, μάλιστα εδώ. Τι κουτσό, βρεπάρ το 1-2 και. Ναι, κουτσό 1-2. Και γυρνά με τα βαϊόν και κλάδο. Με 7 πέναλτι θα μου δώσει για να τον πάρω. 4 θα χάσει ο Γιουνές. Πώς το έδωσε, Χ. Και Χ 1-1. Και την. Φοντάισε. Και την Δευτέρα Πανιόνιος Λαμία στις 7.30. Ναι. Ένα μάτσο που θα συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα, φαντάζομαι. Βέβαια. Μαζί είναι στη Βαθμό. Λαμία θόρυβη από εκεί που μπορεί στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος να την πιστεύανε. Και πέρυσι τα κατάφερε. Λαμία στην μέση. Τσούκου κάνει το καθήκο τη. Ούδρα. Μάλιστα. Πανιόνιος Λαμία λοιπόν, τελευταίο παιχνίδι. Έτσι απλά για τη χαρά του σκορ και των προβλέψεων. Πανιόνιος Λαμία. Ναι. Αλλά χι δεν έδωσα. Δεν θα το δώσω αυτό. Θα το δώσεις πόσο? 1-1. 1-1 θα το δώσω εγώ 2-0. Και αυτές κυρίες και κύριοι ήταν οι προφητείες μας για αυτό το Σαββατοκύριακο μετά από 15 μέρες αποχής. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα καθότι φτάσαμε στις 7.30, 7.34 και επιστρέφουμε εδώ στο λόγο επειδή για το δυνατότατο ντεμαρά της εκπομπής. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή της μαύρης της Παρασκευής, φωτεινότατη για εμάς. 7 και 42 πρώτα λεπτά. Καλημερίσουμε τον κόσμο που τώρα προσθέτεται στην παρεούλα μας, έστω και τις έσχατες αυτές στιγμές. Καλημερίζουμε και την γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Παιδιά, για να βρούμε ένα τέτοιο σκορ στην Β' Ελλάδος, πόσα χρόνια μπορούμε να πάμε πίσω? Δεν μπορώ να σου το πω τώρα αυτό στατιστικά, αλλά δεν έχω. Έχεις κάτι στο νου σου? Δεν ξέρω. Όχι, δεν έχω κανένα τέτοιο. Νομίζω ότι
Μπορεί να πόρεσαν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές που ήρθε αυτό το σκορ. Εντάξει, γενικά, ναι, στο, γενικά στο ποδόσφαιρο το 3-4 δεν είναι ένα σκορ το που έρχεται συχνά. Αλλά εντάξει. Εντάξει, έρχεται στην Ευρώπη, έρχεται και έρχεται, εντάξει, okay, ναι, γιατί, γιατί να πονηρευτούμε για την Ελλάδα και να μην πονηρευτούμε, ας πούμε, για ένα μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι, σου λέω τώρα. Δεν το λέω από αυτή τη σκουπιά, φίλε μου, ναι. Δεν το λέω από αυτή τη σκουπιά. Το λέω, ας πούμε, τακτικά. Δεν το... Εγώ δεν αφήνω επενδυμία. Ναι, ναι. Αν ανοίξει το μάτς, μπορεί να συμβεί. Χθες και πάρα πολλές ευκαιρίες ο Ρακλής και τρία δοκάρια. Και χαμένα, είχε τετατέτα αυτά, είχε πράγμα. Για να δεις τώρα τη λεπτομέρεια σε ένα μάτς πώς γίνεται. Εκείνο το άσε τα δύο τα δοκάρια τα πρώτα. Γίνανε γκολ. Λες ότι εντάξει, εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο να πάει μπάλα μέσα ή ξέρω εγώ, εντάξει. Αλλά εκείνο το δοκάρι του Ντούνι, το τρίτο δηλαδή που ήταν γινόταν το 4-1, εκεί θα έλεγε και το μάτς. Αλλά τελείωνε, ναι, εννοείται. Και από εκεί και μετά νομίζω ότι ήρθε όλο αυτό που για μένα δεν το περίμενα με τίποτα. Κανένας. Εντάξει, το ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν και όλα βγαίνουν. Α, μπράβο, λοιπόν, ένα κλισέ, όλα είναι ωραία. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν το είδα το μάτς, εγώ ήμουν στην δουλειά και ακούω ματσάρα, ξέρω εγώ τον Ατάλο και είναι η μοναδική φορά, δεν το έχω κάνει ούτε για τη Λίβερπουλ, για τη Λίβερπουλ μια φορά το είχα κάνει τότε με την Dortmund και τον τελικό, ούτε για τον Άρη. Το έκανα για τον Ηρακλή χθες και έκατσα και το είδα μετά σε επανάληψη. Νομίζω ότι όλοι καθίσαν και είδαν τις φάσεις αυτού του παιχνιδιού όταν είδαν το 3-4, κανείς δεν το είδε live. Όλο το μάτς, Βάμπη, όλο το μάτς. Όλο το μάτς. Εμένα ο Ηρακλής μου θυμίζει την πρώτη χρονιά της β' κατηγορίας στον Άρη που δεν ανέβηκε. Είναι ακριβώς καρμπόνι η ίδια ιστορία. Έτσι καρμπόνι είναι. Ναι. Ίδια ιστορία, ακριβώς. Το ξεκίνημα και δεν προλάβαινε και 1200 μετά. Μπράβο. Το νομίζω ότι έχει ακόμα τα μπορώ να σου θυμίσω, Ρακλής, μπορώ να σου θυμίσω ένα παιχνίδι περίπου ίδια εποχή πριν από 2 χρόνια. Για τη Super League, ίδιο σκορ. Με κοιτάει τώρα ο Στέφανος με... μπορείς να θυμηθείς. Λεβαδιά. Όχι. Πάω Κατρόμητος. Α, πάω Κατρόμητος, ναι. 3-4. Με ανατροπή. Γιατί με το 4-3 στο Λεβαδιακό Άρης πριν πόσα χρόνια. Ναι. 1-3 ήταν. Εντάξει, σου βρήκα Super League, ακόμα καλύτερα. Super League και εγώ. Όχι, εγώ στη Β' κατηγορία. Εκεί είναι το... Εκεί είναι η αμπαλοσύνη. Εκεί είναι το... Δεν είναι αμπαλοσύνη. Δεν είναι... Ο ΠΑΟΚ προηγούταν με 3-1 και κατάφερε να βρεθεί πίσω στο σκορ. Να χάσει με γκολ στο τέλος. Με Σταύρο Ματζαβέλα και τέτοια να πούμε. Θα γίνει πάρα με Ίβιτς να αφήνει εχμές. Ένα ιστορικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή. Είναι πολύ παράξενο φέτος το τέτοιο, αυτό τη β' κατηγορία. Πολύ παράξενο. Βρέθηκανε άλλες ομάδες που δεν τις περίμενε κανένα. Καλά, είναι ακόμα ξεκινήσει. Είναι μόλις 5η αγωνιστική τώρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κρίνουμε. Εντάξει, από άλλες χρονιές, φίλε μου, Μπάμπη, ξεχώριζαν αμέσως. Ξεχώριζαν. Αυτό είναι το ωραίο του πρωταθλήματος. Επιτέλους β' εθνική όπως την αγαπάμε. Γιατί έτσι ήταν διεκδικητές πάρα πολύ. Τσάμπιο Σιπ, την οποία την παρακολουθώ ανελειπώς. Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, σε φιλούμε. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι γίνεται. Πού είσαι, συχαμένος. Πού να είναι. Κάνεις παιδιά. Τα λεπόρια. Έφυγε ο φίλος μου σε εκείνο το μάτσο με τον Ατρόμητο. Ο κολλητός μου έφυγε στο 3-1. Μου λέει κάνει κρύο, δεν αντέχω. Μπαλαδόπατσα. Μπαλαδόπατσα. Έφυγε και από τότε δεν τον αφήνουν να φύγει. Ναι, τι να. Άμα λέει φεύγω εδώ, κάτσε εδώ πέρα, μην φύγεις. Έχεις θίξει μεγάλο ζήτημα. Αυτούς που φεύγουν πριν λήξει το μάτσο. Δεν τους μπορώ. Άντε να είναι κανένα 3-0, 4-0. Και στο 87 σου επιτρέπω να πεις στο 87. Δεν. Να είναι 1-0 και φεύγει ο άλλος τώρα ας πούμε στο 82. Όχι ρε φίλε. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι έκανε πάρα πολύ κρύο εκείνη την ημέρα. Εντάξει, δηλαδή το έφαγες. Αυτά τα 10 λεπτά θα σε σώσουν. Εντάξει. Πιο πολύ έφυγε. Πιο νωρίς έφυγε. Πιο νωρίς. 25-30 λεπτά. 25 λεπτά πριν το τέλος. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν έχω φύγει ποτέ. Έχω φύγει μία φορά στη ζωή μου. Μας είχε πάρει ο πατέρας μου μικρούς. Τώρα 93-94 ΠΑΟΚ Πανιώνιος 0-0. Το παιχνίδι μας πήρε να φύγουμε πριν λήξει και έξω μπήκε το γκολ. Με πλήτσι το ΠΑΟΚ. Κεφαλιά στον Πανιώνιο 1-0 μετά την αφαίρεση βαθμών με Καραμάνι. Αυτά εκείνη την εποχή, αν θυμάστε. Και εκτοτε δεν ξανά έχω φύγει ποτέ στο γήπεδο πριν σφυρίξει ο διαιτητής. Έχεις τραύματα ρε μπάμπη. Ναι, εννοείται. Να μην δω τον γκολ του Πλίτσι το μοναδικό. Ναι ρε. Τι λες τώρα. 0-0 σούπα μάτς πήγα και έφυγα τώρα. Κανονικά. Λοιπόν τώρα για το θέμα το χθεσινό του μάτς του Ηρακλή που λέτε. Χωρίς να λέω ότι ήταν κάτι υποπτό.
Αλλά από τη στιγμή, ρε παιδιά, που κανείς δεν νοιάζεται αν θα έχουν έσοδα οι ομάδες από νόμιμους, νόμιμη προέλευση, είναι φυσιολογικό είναι να μπορεί και να... Ναι, δεν θες να πεις, αλλά το λες. Δεν υιοθετούμε τίποτα. Λέω, από τη στιγμή, ρε φίλε, που υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν μηδέν έσοδα, δεν έχουν τηλεοπτικά, δεν έχουν τίποτα, τι περιμένεις να κάνουν. Μην περιμένεις πολλά πράγματα όσον αφορά τη στελέχωση των ομάδων, τις μεταγραφές, το έτσι το αλλιώς, αυτό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν έσοδα. Εννοείται τώρα και εκτός Ηρακλής ούτε χιλιά άτομα δεν έχει στο γήπεδο. Τι είπα, όχι, ρε, πολλά είπες. Ναι. Τι να έχει, ρε, τι ώρα είναι το αγώνα, τρεις ώρα. Τρεις ώρα τώρα, Πέμπτη. 500 άτομα. Καλά, δεν είναι θέμα η ώρα, δηλαδή και άλλη ώρα να ήταν και Σάββατο και Κυριακή πάλι δεν θα είχε κόσμο. Εξενερωμένο τώρα ο κόσμο. Καλά, δεν ξέρω, συζητάμε. Τώρα ο Ηρακλής με αυτά που έχει υποστεί και έχει τραβήξει, πού να πας στο γήπεδο, με τι καρδιά να πας πλέον πάλι στο γήπεδο. Έχουν δίκιο, ρε, εντάξει. Λογικό, ρε παιδιά, εδώ πέρα ο μπασκετικός ΠΑΟΚ πάει και νικάει στην Τενέριφη μέσα. Ναι. Πάλι καλά που έχει το μάτς της Κυριακής με τον Άρη και, θα γεμίσει το παλατάκι. 5,5 ώρα. 5,5, γιατί μια χαρά ώρα είναι. Μπαμπή, πάνω από 3.000 κόσμου δεν θα έχει. Θα έχει, θα έχει. Σε βάζω και στοίχη. Σε βάζω κι εγώ. Θα έχει 4.000 κόσμου. Θα κάτσε κάτι καλά, λες, Κυριακή είναι. Δεν Σάββατο παίζει ο ποδοσφαιρικός. Γι' αυτό άλλαξε. Ναι, ναι, τώρα. Α, μπράβο, κι εγώ λέω γιατί. Να μην πέσουν μαζί τα παιχνίδια. Σωστά, έχει αλλάξει. Για να τα λέμε όλα. Αύριο 5 ώρα παίζει Βόλο ο ΠΑΟΚ, έτσι. Έλα, Βόλο το Μάιο. Είπαμε το Μάιο, ναι. Είναι σαν τα αποδημητικά πουλιά. Τώρα είναι. Έχει 10 ομάδες, δεν. Πιο νωρίς είναι. Πιο νωρίς, εντάξει. Όποτε γίνει. Αλλά είπαμε, όταν θα έρθουν, ας πούμε, οι πελαργοί, τα φλαμίνγκο. Τα χιλιδόνια. Από τα εύκρατα κλίματα, ας πούμε, θα μεταναστεύσουν τότε ο κόσμος του ΠΑΟΚ και θα ασχοληθεί και με το Βόλο. Ναι. Αν και μετά το περσινό, ας πούμε, το έχουν ξεχάσει φέτος. Δεν ασχολείται κανένα. Όχι, δεν ασχολείται. Είχε προχθέ 200 άτομα. Έχει περισσότερο κόσμο το Βόλο από ότι το μπάσκετ. Η αλήθεια είναι. Ακόμα και στα ευρωπαϊκά. Αυτό να το πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Ωραία, αυτή έγινε, αλήθεια. Σε φιλούμε. Άντε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα παιδιά, σας περίμενα. Καλώς το να. Έτσι, θα περιμένεις, ναι. Θα περιμένεις. Θα περιμένω στη φανάρα μου, περιμένω. Έτσι αγόρινα μου, θα περιμένεις. Τώρα πάντα γκάζεις. Στη δουλειά πάω και οδηγάω. Δύο πράγματα, κρίμα για τον Ηρακλή. Νομίζω θα βρει τον εαυτό του. Το αλλά βρει. Είναι λίγο αυτό που είπε ο Στέφανος, συμφωνώ ακόμα μια φορά μαζί του. Είμαι ο Παοξής που συμφωνώ πρώτη φορά με τον Αριανό, με τον Στέφανο. Για θέμα του Ηρακλή. Άκου τώρα εδώ σουρεαλισμό. Είναι αγύμναστη και αργή, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει. Επίσης, συγχαρητήρια. Στέφανε, το είδες το μάτς. Το είδα, ναι. Ωραία. Στο 3-3 αυτό το βραζιλιανάκι μπροστά του Απόλλωνα, ναι. Που κάνει δυο φορές ποδιά το, και το τέρμα εκεί με τι ψυχραιμία έχει. Είδες, μέσα στη μικρή περιοχή, ρε φίλε, και το μπουμπουνάει. Ναι, ναι, κανονικά. Δηλαδή συγχαρητήρια. Πού τους βρίσκουν αυτούς τους παίκτες, μπράβο. Δηλαδή γίνεται δουλειά. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα, δηλαδή, που βλέπω στις ομάδες που γίνεται δουλειά. Ναι. Τώρα όσον αφορά τον Ηρακλή, θέλει προσπάθεια και, μεγάλη. Και η πλάκα ποια είναι, ότι ποιος την έχει την μπάλα, ο Χαφ τώρα, πάει να κάνει την κίνηση το στόπερ του Ηρακλή να τον βγάλει offside και κοντοστέκεται και πάλι ο Αργεντίνος ο Λατίνος, για να μην βγει offside, ρε φίλε. Αργεντίνος είναι, Αργεντίνος είναι, θα σε πω και όλα το 5 φορές το διάβασα το όνομά του. Αλλά μου κάνει. Ναι, ρε φίλε, Λατίνος. Το τρίτο γκολ βέβαια που έβαλε ο Ηρακλής. Ναι, ρε μάγκα, άμα το θυμάστε. Το τρίτο γκολ που σκόραρε ο Ηρακλής. Τι έκανε και ο αμυντικός? Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Νόμιζε πέσανε μεταξύ τους. Σαν να τη στείλει την μπάλα για φάουλ, ας πούμε, και περιμένει να πάρει φορά να το εκτελέσει. Δεν ξέρω, ήταν πολύ παράξενο. Μπερδευτήκανε μεταξύ τους. Συνάντησε. Μάλιστα. Καλά, στο ποδόσφαιρο για να μπει γκολ πάντα θέλει να γίνει και λάθος. Δεν το συζητάμε. Κάτσε να πάμε. Μάλλον, παιδιά, είχα καιρό να δω έτσι τόσο ψυχραιμία και έτσι μεγάλο βάθος παίκτη τώρα εκεί να κάνει δυο προσποιήσεις μέσα στη μικρή περιοχή. Άκου. Ναι, το Μαρκολίνο. Ακούς, Βραζιλία. Γιάννος, ναι. 22 χρονών, άντε για φίλε. Γιάννος είναι, όχι Αργεντίνος. 22 χρονών τώρα, αυτό να άντε ορμάτε τον όλη τώρα. Σίγουρα, συγκέντρωσε τα φώτα και θα τον παρακολουθήσω. Εννοείται, ρε μάλιστα. Όχι, τον είπες Νέτο. Νέτο Μαρκολίνο. Νέτο, στον Άρη θα έρθει. Άμα είναι Νέτο, στον θέλω. Άρη τελείωσε. Θα τον βάλω πίσω τον Ματέο Γκαρσία και θα γίνουμε αλόνια εκεί και πέρα. Αμαζόνια κόκο, διαφήμιση από μένα. Καμψά Γιουνέ έφυγε τώρα σε μια φορά αυτό. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Τσαο, τσαο. Νομίζω η Αμαζόνια κόκο έκλεισε κιόλα. Έχω αυτή την εντύπωση. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Έλα. Μηδέν εδώ. Μπα. Καλημέρα. Μηδέν και εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Σε πετύχαμε. Μαύρη μέρα το πάω κατρόμητης. Το 3. Είχα γίνει πολλά εκεί. Θα φορτώθηκε ο Τζαβέλας όλα στην πλάτη. Ρε, ύποπτη φωνή να πούμε. Να πιεις καμιά πέψη εσύ, ρε. Πέψη να πιεις, ρε. Να πας την πέψη. Ο Τζαβέλας τους έφτιαγε, κατάλαβες. Ναι, ρε, ο Τζαβέλας. Πατάτα. Ναι.
Δεν φταίει ο Τζαβέλα. Έτσι. Ποιο φταίει. Η αποκατάσταση τη ιστορία, κυρίε και κύριοι, εδώ. Στο λόγο επειδή. Τώρα εσύ τι δουλειά έχει τέτοια ώρα, στη δουλειά πα. Τι. Στη δουλειά πα. Στη δουλειά πάω, όχι ρε. Στη δουλειά είμαι. Α, είσαι στη δουλειά, ναι. Δημόσιο υπάλληλο, ξέχασα. Σήμερα άρχισε εσύ, εγώ πήγα κανονικά. Σιγά. Ναι. Ναι, παλιοκλάρκατζι, από τα κλάρκτρος. Είχαμε εκείνο το μπρίκιτ στο καρδρόνι, να πούμε, που δεν τον προλάβαινε να τα τρώει τα γκολ. Ναι, αλλά τότε έλεγανε. Γιατί δεν βάζει το μπρίκιτ, έλεγανε τότε. Πόσο ακόμα είναι γλυκό, έτσι λέγανε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν βάζει λίγο και το Ray τώρα να το δούμε. Βάλτε να. Πάντα καλύτερο είναι αυτό που δεν παίζει. Αυτό είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Τι. Μάλιστα. Ήταν η μέρα του Τζαβέλα που βρήκανε την ευκαιρία να το φάνε. Έτσι. Ναι. Σχεδόν σαν σήμερα ήταν, νομίζω, 29 του Νοέμβρη του 2016. Μια χαρά. Σε 6 μέρες βγες για επέτειο. Δηλαδή τώρα το Τζαβέλα το παίρνει πίσω για τη θέση του Βιερίνια στα αριστερό μπακ. Εννοείται. Τζαβελόσκυλο, καλά σε λέει. Σαν τα πρόβατα εκεί έξω να τρώω παπά, να πούμε, μάτια δεν έχω. Έτσι. Μάλιστα. Να σε καλά, καλή δουλειά. Τι. Ναι. Εγώ θέλω αλυταράδες παίκτες, ρε. Δεν θέλω Σαχόφ και Κάνιες και τέτοιες μπούρδες. Έλα, εντάξει, μπούρδες οι παίκτες. Μια χαρά παίζουν. Μια χαρά χάλια. Ο Κάνιες είναι μια χαρά. Βέρμπλουμ έχεις τώρα, Βέρμπλουμ, μια χαρά. Και κύπελο παίρνεις. Βέρμπλουμ, έλα, μην μιλάς. 1,5 χαρτί το χρόνο. Μια χαρά. Έγινε, σε φιλούμε. Καλή δουλίτσα. Καλημέρα, καλημέρα. Να σε πέσουν οι Πέψη, να σε πέσουν. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Δεν μας περίμενε εδώ, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, λέω. Δεν θέλω να βγαίνει. Τέτοια ώρα δεν θέλω να βγαίνει. Σκυλιά τη Μαύρη Παρασκευή. Ναι, Black Friday και στον ύπνο. Κάναν όλοι εκπτώσεις στον ύπνο. Λοιπόν, ξυπνήσαν πιο αργά. Να πει στον υπουργό να μην παίρνει αργά. Τον υπουργό να μην παίρνει αργά. Ναι, για το Μιχάλη θέλω να πήρα τηλέφωνο. Λοιπόν, το εξής. Επειδή είναι Black Friday, πού αγόρασε το πουκάμισο, γιατί θέλω να πάω να πάρω καμιά δωδεκάδα. Να μας πει το μαγαζί λίγο, σε παρακαλώ. Στέφανε, πίεσέ το. Και συμπαμπή, σε παρακαλώ. Θα ασκήσω πολλές πίεσεις. Θα μας πίεσεις. Πίεσέ το. Όσο για το 4-3, τι φοράγανε τα ρούχια, φοράγανε χθες. Τι έγινε. Ποδοσφαιρικά φοράγανε τα ρούχια. Εγώ θέλω να πω, το θέμα είναι όλα τα μάτια πλέον είναι στη Football League. Είναι. Ξαναφέρχεται ο κόσμος στα γήπεδα. Ποιος δεν ασχολήθηκε χθες με αυτό το μάτι. Ναι. Μπαμπή, πάνε σήμερα στο αεροδρόμιο να δεις και ποιοι φεύγουν για διακοπές. Καλά, θα έχει. Ναι, κλείνω. Κλείνω. Να μην κρατάμε γραμμή. Κλείνω. Δηλαδή, αυτός ο Λουπνίκης, πώς λέγεται. Αυτό το κανάλι στο YouTube που. Άλλου. Ναι. Ο Δόξα Δράμας. Που ανεβάζει όλα τις football league. Χθες πόσα χτυπήματα. Πρέπει να είναι τα views, ας πούμε, στο μάτς του Ηρακλέως. Εντάξει, έγραψε. Ναι, μεγάλη δουλειά κάνει. Με ροκαματάκι καλό χτύπησε. Είναι η νέα αθλητική Κυριακή. Η πραγματική αθλητική Κυριακή. Γιατί πάμε σε αυτόν το κανάλι και βλέπουμε όλα τα μάτς που ανεβάζει, τις φάσεις και τις ιστορίες. Πολύ καλός. Έτσι, βεβαίως. Σχεδόν ολοκληρώνουμε το σημερινό λόγο επειδή με ένα ηχητικό απόσπασμα, με μια συγκλονιστική μαρτυρία. Δεν ξέρω αν είδε χθες τη βόλτα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την είδα, ήθελα να την πω. Στην Κυψέλη. Έχει πει το κορυφαίο, βέβαια, επίσης ο Κυριάκος. Κάποιος πρέπει να. Εγώ επιμένω ότι οι επικοινωνιολόγοι είναι του ΣΥΡΙΖΑ κανονικά. Άνετα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέει, ας πούμε, καλό τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, να έρθει επιτέλους μια φορά στο κέντρο να δει πως ζουν εκεί κάτι. Και το μεταξύ ο Τσίπρας μένει αν ο Κυψέλη. Εννοείται, ρε φίλε. Μην λες μόνο αυτό. Ρε κούλι, Μίστερ Μπίρ. Πες όλα τα υπόλοιπα, μην λες μόνο αυτό. Αλλά βεβαίως το να κυκλοφορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κέντρο της πόλης είναι σαν κυκλοφορεί ο Σάκης ο Ρουβάς. Είναι δυνατός. Είδες την. Όμορφο κούνελο. Τι είπε η. Μια εντελώς τυχαία. Ναι. Θα το ακούσετε και θα καταλάβετε για τον τόνο της φωνής. Τι είπε η συγκεκριμένη. Μια τυχαία περαστική στους δρόμους Κυψέλης. Με το παιδάκι της ήταν. Δεν έχει δείξει αν είχε μέσα παιδάκι. Είχε το παιδάκι. Ήταν μέσα. Ήταν μέσα στο καρότσι, είχε παιδάκι. Α, κατάλαβα. Ναι, την εντάξει. Ναι, δεν ξέρω. Να πάρουμε το βάρη. Βλέπει το Μητσοτάκη λοιπόν τυχαία στο δρόμο η συγκεκριμένη κυρία για όσους δεν το είδανε. Αγαπητέ μου, συγγνώμη, είσαι φοβερό. Το μωρό σου είσαι. Καλό είναι. Μπορώ να σε βγάλω μια φωτογραφία με το μωρό μου. Φυσικά και βεβαίως. Με το μωρό μου. Καλέ, τι γκόμενος είσαι εσύ, είπε η Δεσποινή. Η κυρία, μάλλον, ας πούμε, στο. Και το μωρό το. Μη βρε με το μωρό φωτογραφία, βέβαια. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις τύχες αυτού του μωρού στο μέλλον. Θύμισε λίγο αυτά που βλέπουμε το πρωί, την καινούργια της οικογενειακής ιστορίας. Ναι, τέτοια ερμηνεία. Ήταν μια συγκλονιστική, καταπληκτική.
Αργά μπήκε το Κουέιτς. Το κάψαμε. Όχι, αυτό δεν καλό, αλλά έπρεπε να βάλω. Δευτέρα. Ναι, Δευτέρα. Αφήνει σέλφι με το νεογέννητο παιδί σου με το Μητσοτάκι. Αφήνει, μωρέ, δεν αφήνει. Κουέιτς. Ό,τι μπορεί. Αν δεν φά το φαΐ σου, θα τον ξαφωνάξω να βγείτε σέλφι. Και επίση, χειμώνα σε ποια ομάδα θα πάει ο Νέτο Μαρκολίνο, 22χρονο μέσο. Τι έχει κάνει, πρέπει να παρακολουθήσουμε και τα άλλα. Να το βάλω σκάουτινγκ αυτό, να τον παρακολουθώ. Ξεκινάει τώρα το σκάουτινγκ για την ομάδα του Άρεο και τελευταία γραμμούλα για να ολοκληρώσουμε και το σημερινό λόγο επειδή. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Τι κάνουμε. Δηλαδή τώρα, καλά, καλά, άξιση μου, παιδιά. Ελάκι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αυτή η κυρία ήταν σοβαρή. Είναι γεγονός, είναι ντοκουμέντο. Δεν είναι τίποτα. Ναι, δεν το είδες. Δεν το είδες. Όχι, όχι. Ψάξω. Που χθες έλειπα ταξίδι δύο μέρες. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Πάτε. Πώς θα ρε. Και τον Ηρακλή το άφησε στο 3-3 τελικά. Κέρδισε 4-3. Έχασε 4-3. Έχασε 4-3. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό που με αυτούς τους Λατίνους που έρχονται, εντάξει, άμα φέρεις μια καραβιά, φίλε, κάποιος θα σου βγει. Ναι, εντάξει. Έτσι, και αυτοί γεννιούνται με μια μπάλα. Αλλά οι περισσότεροι τώρα για τις προσποιήσεις που πω ο φίλος, εντάξει, αυτοί είναι για να παίζουν και ποδόσφαιρο δωματίου, έτσι, έχουν αυτά τα σάλα. Πλέον δεν είναι... στρίβουν, υπερηχητικά στρίβουν. Στις ομάδες των μικρών κατηγοριών δεν υπάρχουν καραβιές, ναι. Δεν υπάρχουν υπαλλήλοι βιοτέχνες που σπρώχνανε εκεί επιδοτήσεις και τέτοια. Τώρα πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός και συνετός στις... Ναι, αλλά αυτοί από ό,τι άκουγα κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο όταν έπιανε παιδιά, είχαν πάρα πολλούς ξένους. Ναι, εντάξει. Μπορείς να επιτύχεις κάποιες συνεργασίες. Πολλά μπορεί να γίνουν, ας πούμε, με πολύ συνετή διαχείριση, να φτιάξεις ένα καλό σύνολο. Δεν είναι απαραίτητο, ας πούμε, και, να... Επειδή και οι δύο το γνωρίζετε και επειδή και, εντάξει, περισσότεροι ακροατές ξέρουν, όλα είναι καθαρά θέμα μάνατζερ. Να ξεχάσω τον Μάκαρο στην Καβάλα, τι παιχταράδες είχε φέρει. Ψώνιζε συνέχεια ο Μάκαρος. Είχε φέρει μπαλαδόφατσα ο Μάκαρος. Όπως να θυμίσω, γιατί δεν έχει να κάνει σχέση με το άθλημα, έτσι, να θυμίσω και τον μπασκετικό μάνατζερ του Πανιωνίου τη δεκαετία του 90, θυμάστε, περπαράδες έπαιρνε. Τέρνερ, ο Πανιώνιος στο μπάσκετ. Βέβαια. Μα είχε φέρει τον Χάτσον κατά. Χάτσον, το ποιο είχε, Τέρνερ μετέπειτα, Ντέιβις. Και έναν άλλον ακόμα, Μετέπειτα έπαιξε. Ναι. Έχει πολλούς. Μάλιστα, τώρα μας πήρε στο τέλος, πρέπει να κλείσουμε. Σε φιλούμε. Ναι, καλημέρα. Συνεργιόμαστε με τους ακροατές, όλοι μέσα στην εκπομπή. Εμείς ολοκληρώνουμε την σημερινή μας πρωινή πανδεσία. Δίνουμε τη σκυτάλη στον Κωστή Τσαζαρό, θα κρατήσει παρέα μέχρι και τις 10. Θα ξαναλέμε. Σαββατό, κύριε, εγώ εμείς. Τώρα έχουμε ματσάρες αυτά τέτοια. Τη Δευτέρα με κριτικές να φύγουν όλοι. Και τέλος η δουλειά. Τη Δευτέρα σας δω. Μαύρη Δευτέρα θα κάνουμε. Φιλιά.